Παράγει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέζου της 7ης Ιουνίου 2024. Κλασικά ξεκινάμε τις ερωτήσεις προς τη Δημοτική Αρχή του Μισάρο που έχουμε πει. Ο κύριος Αβαντζάς, νομίζω, θα έχει το λόγο. Και ο κύριος Σικάς μετά. Καλησπέρα σε όλους. Προς τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, τελευταία παρατηρούμε στα χωριά να γίνονται κάποιες παρατυπίες, θα έλεγα, σε εισαγωγικά η λέξη, που αλλοιώνουν όμως ιστορικά μνημεία, που κάνουν πράγματα όπως το λιμάνι της Πέτρας, μια σύντομη κατασκευή, και η Δημοτική Αρχή σφυράει κλέφτικα. Εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν και πρόεδροι οι οποίοι χειρίζονται ίσως το λόγο λανθασμένα, παίρνοντας όμως θάρρος από εσάς. Όταν πολλές φορές γίνεται, παίρνουν πετά παραδείγματος χάρη και τα ρίχνουν, λέτε έχουν δικαίωμα που θέλουν. Δεν έχουν όπου. Πρέπει να είναι κατανομασμένα και πού και τι και πώς θα πληρωθούν. Αυτές οι παρατυπίες, μέχρι να σημείο εντάξει, αν δεν βλάπτω κάποιον, ας το πούμε, μπορούμε να κλείσουμε και τα μάτια, αν το ξέρουμε ακόμα καλύτερα. Ξέρω ότι όλα δεν μπορούν να γίνουν νόμιμα. Δεν έχουμε καμιά ακραία θέση όλα νόμιμα και τίποτα. Λέμε όμως να μην ενοχλούν συμπολίτες μας και να μην ενοχλούν το περιβάλλον και καλό τη φύση. Σας είπα δύο περιπτώσεις, ένα στην πλατεία της Άνισσας και ένα στο λιμάνι της Πέτρας. Το οποίο φάνηκε ότι η Δημοτική Αρχή δεν είχε ενιαία θέση. Θέλω, η ερώτηση είναι ουσιαστικά πώς λέτε να σταματήσετε αυτές τις παρατυπίες. Δεν θέλω να μπούμε στα συγκεκριμένα ζητήματα, αν θέλετε παίρνουμε, αλλά πώς θα σταματήσουν αυτές οι παρατυπίες. Κύριε συνάδελφε, όταν λέτε παρατυπίες και ότι σφαιράμε κλέφτηκα, τι ακριβώς εννοείτε. Δηλαδή, ας πούμε, ας συνήθω το λιμάνι της Πέτρας. Τι ακριβώς έκανε αρχή στο λιμάνι της Πέτρας, το οποίο εσείς το χαρακτηρίζετε παρατηρία ή κλέφτη όπως είναι. Ερώτηση που κάνετε να απαντήσω πρώτα. Να απαντήσω. Όχι, δεν έχω πει μια διάκοψη στο Δήμαρχο. Όχι, δεν διάκοψη. Δεν το λέτε. Είπατε μια έκφραση. Σας ρωτάει συγκεκριμένα από αυτό. Και να λέγω επάνω όσο γίνονται ερωτήσεις για να... Ναι, αμέσως βεβαίως. Αλλά χαρά μας θα είναι για μια φορά να σας έχουμε εδώ. Με ξεβολεύετε λίγο. Δεν πειράζει κύριε Δημοτικό. Δεν δώσαμε το κουτάκι. Είπατε, εννοώ κύριε συνάδελφε ότι όταν εγκαλείται και η Δημοτική Αρχή ότι η σφαιρά εκλέφθηκε ότι κάνει παρατυπίες, σημαίνει ότι κάτι κάνει εκείνη. Τι ακριβώς έκανε η Δημοτική Αρχή στο λιμάνι της Πέτρας. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ωραία. Αντιλήφθηκε λοιπόν η Δημοτική Αρχή ότι 25 του μήνα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Αλεξανδρή, επισκέφτηκε και είδε μία κατασκευή συγκεκριμένη στο, πάνω στο λιμάνι, συγκεκριμένη, έτσι, και από εκεί και πέρα, τίποτα. Πάμε στο Λιμνικό Ταμείο, όπου εκπροσωπείται από τρεις δημοτικούς συμβούλους η Δημοτική Αρχή και από έναν δικό μας, ο Δήμος Δυτικής Λέζου, ο οποίος δεν είναι δημοτικός σύμβουλος. Εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι, και μπορώ να σας αναφέρω ένα-ένα, ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει ενιαία θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Άλλαξε ο ένας σύμβουλος, άλλαξε ο άλλος, άλλαξε ο άλλος, άλλα λέει ο κ. Αλεξανδρής, ότι υπήρξε απόφαση, εδώ δεν υπήρξε απόφαση. Πηγαίνει ο Λιμενάρχης μαζί με τον κύριο Τιτεράκη κάτω για να βοηθήσουν το Λιμεναρχείο σε μια ζημιά που έπαθε. Ο κύριος Αλεξίου δεν γνωρίζει κάτι. Ο κύριος Ιορδάνης προχτές ακόμα που τον έλεγε και του λέω σας έφερα θέμα να ψηφίσετε στο Λιμενικό Ταμείο την κατασκευή 5.800 και 3.000 μου λέει δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα.
Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Βέβαια, εγώ έχω την εισήγηση γιατί την είχα διαβάσει. Υπάρχουν μέσα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή, γιατί άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής που εκφράζουν στο Ελληνικό Ταμείο είναι αυτοί, δεν μπορεί, εκτός δήμαρχε και δεν ήσουν ενημερωμένος πάνω σε αυτό το θέμα. Πήγανε να κάνουν κάτι χωρίς, ίσως να πω, να μην σας είχαν ενημερώσει. Κάτι που όμως έβλαπε. Αυτό εννοώ. Και το λέω ξεκάθαρα και ξεχώρισα και τις τρεις θέσεις. Και μπορώ να τις αποδείξω κιόλας. Το κατάλαβα πολύ. Αυτή τη στιγμή η κατασκευή, η οποία πήγε να γίνει στο Χερσαία Ζώνη κρυμμένο τη Πέτρα, δεν υφίσταται. Έχει απομακρυνθεί και έχει απομακρυνθεί και άλλων. Για να απομακρυνθεί, είναι πώ αυτή η κατασκευή, κάποιο επενέβη και την απομάκρυνε. Κάποιο επενέβη και την απομάκρυνε. Γιατί φαντάζομαι δεν επενέβη να την απομακρύνει αυτό ο οποίο πήγε να την κατασκευάσει, που είναι το Λιμενικό Ταμείο. Επενέβη ο Δήμο Δυτική Λέδου. Αυτή καθ' αυτή. Όσον αφορά τα άλλα που λέτε, θα σας πει τις λεπτομέρειες ο κ. Σιλβάνο, ο οποίος αν ήταν και στην συνεδρίαση, γιατί εγώ όπως ξέρετε δεν ήμουν. Επομένως, για τι πράγμα ακριβώς μας συγκαλείται, για ένα πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται, για ένα πράγμα το οποίο πήγε να κάνει το Λιμενικό Ταμείο, αλλά δεν ήταν ενήμερος ο Δήμος Δυτικής Κέντρου και μόλις ενημερώθηκε, φρόντισε να απομακρυνθεί. Δηλαδή, τι ακριβώς έπρεπε να κάνουμε, να καταλάβω. Και εξ όσων γνωρίζω, η πρόταση του εκπροσώπου σας μέσα στο Λιμενικό Ταμείο ήταν να κατασκευαστεί η δεξαμενή σε άλλη θέση. Όχι εκεί πέρα που γίνεται, να γίνει κάπου αλλού, αλλά να κατασκευαστεί. Αυτό ξέρω. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Λοιπόν, να κατασκευαστεί κάπου πίσω από τα μπλόκια. Αλλά να κατασκευαστεί εν πάση περιπτώσει. Εμάς η θέση μας ήταν πότε, να μην κατασκευαστεί καθόλου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα δώσω το λόγο στον κύριο Ιορδάνο τώρα να απαντήσει επί της ουσίας, αλλά θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή επί του προκειμένου δεν έχει απολύτως καμία ανάμειξη και όταν αντελήφθη το τι πήγε να γίνει, επενέβη και το σταμάτησε. Τι άλλο έπρεπε να κάνουμε, μήπως να τους δίνουμε κιόλας. Γιατί να μην μας πει ο κύριος Ιορδάνο. Αλλά δεν καταλαβαίνω, εκτός του ότι να παρέμβουμε και να απομακρύνουμε την κατασκευή, τι άλλο έπρεπε να κάνουμε. Τι κάνουμε μήνυση, τι να κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Δημαρχέ, βεβαίως θα σας απαντήσω. Αν δεν γινόταν η παρέμβασή μου, ακόμα εκεί θα ήταν. Γιατί από τις 25 του μήνα, βεβαίως ακόμα εκεί θα ήταν. Λοιπόν, και θα σας πω, επειδή είπατε, ίσως δεν σας πληροφορούν απόλυτα. Επειδή είπατε τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό. Επειδή, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ας μην γινόταν η παρέμβασή μου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επειδή είπατε, ναι, αλλά είπατε ότι η παράταξή μου είπε κάτι. Σας πληροφορήσα πώς έγινε η συζήτηση. Τώρα θα μας τα πει. Όχι, να σας πω εγώ λοιπόν και να μας τα πει. Γιατί να μας τα πει ο Ιωσουαλός που ήταν παρόν στη συζήτηση. Γιατί να μας τα πει εσείς. Αυτό είναι. Γιατί είπατε ότι εμείς τι θέση έχουμε. Να σας πω τι θέση. Εσείς. Εγώ δεν έχω τη θέση εσείς. Είπα εγώ μια τη θέση δικιά σας. Ο κύριος Μιχαλάκης που ήταν εκεί. Εγώ σας είπα για τη θέση του εκπροσώπου σας, δεν είπα για τη δικιά σου θέση. Όχι, είναι παράταξη. Λοιπόν, να μας πει ο κύριος Ιορδάνο, ο οποίος ήταν και παρόν, γιατί όλα τα άλλα είναι, μου είπανε, άκουσα και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτόπτης και αυτή κοσμάτης. Σήμερα έχω πολλά να πω, θα ετοιμολογήσω μην και λέξεις σήμερα. Λοιπόν, ορίστε κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε συνάδελφε, με ακούτε λίγο. Κύριε Ρατζά, καταρχάς θεωρώ ότι μπερδεύουμε τα πράγματα έτσι. Άλλο είναι η Δημοτική Παράταξη, άλλο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, άλλο είναι ένα όργανο που λέγεται Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Εντάξει. Αν κάτι πρέπει να χρεωθεί σε εμάς, στους ανθρώπους που είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου και κατ' επέκταση σε ολόκληρο το Λιμενικό Ταμείο. Σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Θεωρώ εγώ. Άλλο θέμα όμως, θα πω επί της ουσίας. Στις 24 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, στις 10:32, με παίρνει ο πρόεδρος της Πέτρας, της Παπουτσάνης Γιάννης, ανήσυχος, λέγοντάς μου ότι σου στέλνω, αντιδήμαρχε, κάποιες φωτογραφίες, θα ρίξε μια ματιά, κατασκευάστηκε κάτι που θεωρώ ότι δεν πρέπει να κατασκευαστεί εκεί σε αυτό το μέρος και συγκεκριμένα στο λιμάνι προς το άκρο, στον άκρο Κορογίτα, στην Πέτρα. Βλέποντας λοιπόν τις φωτογραφίες, όντως κατάλαβα ότι όντως αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, σε καμία περίπτωση. Η μέρα Παρασκευή βράδυ, λοιπόν, το Σάββατο το πρωί, στις 11:59, δέχομαι δεύτερο τηλεφώνημα από τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αλεξανδρή, ο οποίος, ανησυχώντας και αυτός, μιας και προέρχεται από την περιοχή της Πέτρας, που θέτει το ίδιο θέμα
και οι δύο θέσατε το θέμα όχι ως αντιδήμαρχος αλλά ως σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Κοινωνικού Ταμείου. Το Σάββατο λοιπόν την ίδια, το ίδιο χρονικό διάστημα προσωπικά πήρα τον Παναγιώτη Τακτικό, τον Τάκη Τακτικό, ο οποίος είναι πρόεδρος του Διοικητικού Ταμείου και αμέσως του έθεσα τις ανησυχίες μου. Και το ερώτημα που έθεσα στον Τάκη Τακτικό ήταν αν έχει έρθει πρώτον, μάλλον το πρώτο ήταν τι είναι αυτό και το δεύτερο ήταν μήπως έχω ξεχάσει εγώ, γιατί τα θέματα στο Διοικητικό Ταμείο είναι πάρα πολλά, αν έχει έρθει κάποιο θέμα από κάποιον, είτε υπηρεσία παρένθεση Διοικητικό Ταμείο, είτε από κάποιον άλλο, να συγγνώμη, με ένα αρχείο, είτε από κάποια άλλη υπηρεσία, έτοιμα για να κατασκευαστεί τέτοιο πράγμα. Η απάντηση ήταν λακωνική, όχι, δεν μας έχει έρθει η Ορδάνη τέτοιο αίτημα. Το μόνο αίτημα που μας έχει έρθει είναι να δώσουμε μία ή δύο δεξαμενές νερού στο λιμεναρχείο. Και το οποίο αίτημα θα έρθει στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Λέω, αυτή τη στιγμή όμως κατασκευάζεται μία βάση που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι βάση, βάση που θα πούν κάποιες δεξαμενές, ίσως και πετρελαίου. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία απολύτως τέτοια περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Τέλος. Μετά λοιπόν καθησυχάζω και τον κύριο Αλεξανδρή και τον Παπουτσάνη, τον παίρνω τηλέφωνο τον πρόεδρο, του λέω ακριβώς τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, την Παρασκευή στις 31 Μαΐου πάμε στο Λιμενικό Ταμείο για το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε στην ημερήσια, στα θέματα της της ημερήσιας διάταξης, τέτοιο θέμα κάνω. Προφανώς, εγώ την προηγούμενη ζητάω, επειδή δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον λιμενοσταθμάρχη της Κουμολίγου, τον κύριο Τσολάκη, ότι θα παρίσταται αντίκως εκεί και ίσως κουβεντιαστεί θέμα δεξαμενών πετρελαίων για το λιμάνι της Πέτρας ή οπουδήποτε αλλού. Ενημερώνω το βράδυ εκείνο που πήρα το τηλεφώνημα του κύριο Τσολάκη και του κύριο Παπουτσάνη τον πρόεδρο και του κύριο Αλεξανδρή. Μου είπαν οι άνθρωποι ότι αδυνατούσαν να έρθουν ατύπως βέβαια και αυτοί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παρασκευής, συγγνώμη, διότι είχαν ενημέρωση υποχρεώσεις. Είπα λοιπόν, το θέμα, εάν συζητηθεί, θα σας έχω σε ανοιχτή ακρόαση, θα βάλω να μιλήσετε σε ανοιχτή ακρόαση και βέβαια η εισήγηση δική μου δεν το συζητάμε, δεν θα γίνουν ποτέ και σε καμία περίπτωση, ειδικά στο λιμάνι της Πέτρας, τέτοιου τύπου κατασκευές. Την ίδια μέρα του Διοικητικού Συμβουλίου πηγαίνω, φροντίζω να πάω μία ώρα πριν και επισκέπτομαι την τεχνική υπηρεσία του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η οποία μου λέει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει τέτοια κατασκευή στο λιμάνι της Πέτρας, διότι δεν το προβλέπει καμία μα καμία νομοθεσία. Λόγω πύλη Σέγγεν. Οπότε η εισήγηση της υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου είναι αρνητική, εάν συμβεί κάτι τέτοιο. Στη συνάντηση λοιπόν παρευρισκόταν η δική μας στο Διοικητικό Συμβούλιο, η δική μας συνάδελφη, κ. Αλεξίου, κ. Στυπηρέκης και ο Βασίλης και ο Μπίλης, ο οποίος ήταν από την παράταξή σας. Ξεκίνησε ατύπωση κουβέντα από τον κύριο Λιμενάρχη, ο οποίος είναι σταθμάρχη, συγγνώμη, και στη συνέχεια τον κύριο Κεντρικό Λιμενάρχη, ο οποίος ζήτησε το αυτονόητο να κατασκευαστεί μία δεξαμενή πετρελαίου κάπου, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν τα σκάφη του Λιμενικού Ταμείου που λιμενίζονται στην περιοχή της, στο Καβάκι και, στην περιοχή του Πολύρου, καθώς επίσης και τα σκάφη των διαφόρων άλλων υπηρεσιών όπως είναι οι Frontex. Εκεί λοιπόν ο πρώτος πήρε το λόγο ο κύριος συνάδελφος της παράταξης, ο εκπρόσωπος κίνησης, ο οποίος είπε ότι εγώ προτείνω να κατασκευαστεί δεξαμενή πίσω από το λιμάνι στα δεξιά πλευρά, δεν μπορώ να σας οριοθετήσω ακριβώς γιατί δεν έχω κάτι στα χέρια μου, και με σωλήνα να κατέβει το πετρέλαιο με τα κάψιμα εν πάση μέχρι την άκρη του λιμανιού. Για το οποίο φυσικά εγώ το είπα προσωπικά, μην εκτίθεστε, δεν το συζητάμε, διότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να διαδοτηθεί αυτό. Άρα δεν συζητάμε τέτοιο είδο τη πρόταση. Εμείς πήραμε το λόγο μετά και είπαμε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση που είναι ο κύριος Αλεξίου και ο κύριος Τηρέκης το λόγο και ότι δεν υπάρχει καμία θέση. Ενώ καταλαβαίνουμε το πρόβλημα του λιμενάρχη και της υπηρεσίας του ότι πρέπει να ανεβούν. Κύριε Πρόεδρε, πάγαμε την ώρα που την ξέρω. Τελειώνω.
Τελειώνω κύριε συνάδελφε, αλλά εντάξει, ανέβηκε ένα θέμα στο διαδίκτυο, το είδατε και μπαίνει μια εβδομάδα από εκεί που είχε το λόγο να μιλήσω. Λοιπόν, τέλος, βγαίνει ο κύριος πρόεδρος, ο Τάκης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου Επασχολίας και λέει ο άνθρωπος επιλέξει. Εγώ είμαι 67 χρονών, δεν έχω πάει ποτέ στο δικαστήριο, δεν θα πάω τώρα. Ξεχάστε το, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει καμία κατασκευή. Το ίδιο τύπο σχήματος ήταν και η δική μου τοποθέτηση, η οποία βασιζόμενη στην υπηρεσία του τεχνική για δημοτικού λιμενικού ταμείου ήταν αρνητικότητα. Πάμε και στο τελευταίο κύριε Ρατζά για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δηλαδή, ποιο το έκανε, εμείς πάντως όχι. Κύριε Ρατζά, δεν ξέρω να κολλάω σίδερα προς το παρόν. Δεν ξέρω, πιο μετά μπορεί να μάθω. Εγώ ήμουν αυτός λοιπόν που ξεκίνησα τη διαδικασία να φύγει αυτό το πράγμα από εκεί. Είτε το θέλετε είτε όχι. Όσο να πλάει. Δεν σας κατηγόρησε κανένας ότι το κάνατε εσείς. Αλλά να κατηγορείτε το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή ότι ό,τι περπατάει, κολυμπάει και πετάει στον Δήμο φταίει εκείνος. Την ίδια τακτική είχε και ο κύριος Σκύρας την προηγούμενη τετραετία και το 27% το έκανε 19. Συνεχίστε με την ίδια τακτική να το κάνετε 8. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ κύριε Δήμαρχε, σας καταλήγω την εισήγηση του Λιμενικού Ταμείου που είχε ο κύριος Ιορδάνης. Για να σας αυτό θα σας πω, είστε πια για να δείτε πολύ σημαντικός κύριε Ρατζά. Δεν έχω πρόβλημα. Η κατασκευή, κύριε Ρατζά, είναι πριν την εισήγηση. Μία εβδομάδα, 10 μέρες. Δεν καταλάβω. Όταν ήρθε στο Λιμενικό Ταμείο, έχει έρθει μόνο η δαπάνη σιδηρικών και δεξαμενών, η οποία δεν ψηφίστηκε και δεν ήρθε πριν την κατασκευή. Εκεί κάνετε το ατόπιμα. Γιατί δεν κάνετε. Δηλώνουμε λοιπόν πλήρη άγνοια. Κύριε Ιορδάνο, θα ετοιμολογήσουμε τη λέξη λαϊκισμός λίγο αργότερα. Αφήστε το τώρα. Γιατί κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Μια χαρά καταλαβαίνουμε. Γιατί κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Κάποιοι θέλουν να γίνει εξαμηνή. Να πούμε στο δεύτερο θέμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, προφανώς και δεν θέλαμε εμείς. Κάποιοι βάλαν τα μάλα μπροστά να τα φτιάξουν κιόλας, τους πιάσανε με την κίδα στο λόγο που λένε και τα πήραν το πάση του και φύγανε. Αυτά είναι τα πράγματα. Τι καθόμαστε και το ψηφίζουμε και το ψηφίζουμε. Αυτά είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι. Προφανώς είχατε τριγλωσία. Τριγλωσία. Τι θα πει αυτό. Ότι δεν είχατε μια θέση. Πάμε στο καταθέτω, πρόεδρε. Να έρχεστε στο λιμενικό ταμείο να ακούτε από πρώτο χέρι και να περισσότερα και ξέρω και τα τηλέφωνα που πήγαιναν από πίσω, κύριε Ιορδάνη. Από εσά προσωπικά. Αλλά αν έχετε καλοσύνη να αφήσετε λίγο το μικρόφωνο από τα χέρια σα για να προχωρήσω. Πάμε. Δεύτερο. Πότε πέρασε αυτό το πράγμα, κύριε Ιορδάνη. Πότε πέρασε. 28 είναι αυτό. 28 γράφει. Πότε πέρασε. 28 του μήνα. 28 γράφει ότι έγινε η εισήγηση. Πότε πήγε στο 28 του μήνα. 31 Πέμπτου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, κύριε Δημαρχέ. Παρασκευή. Εδώ! Ναι, πότε έγινε η κατασκευή. 24 Πέμπτου αντελήφθη εγώ την κατασκευή. Κύριε Λαγκά, είστε ψεύτες. Τι συζητάμε εδώ, είναι ψεύτες. Δεν είναι ψεύτες. Σας λέω, όταν η κατασκευή γίνεται 24, η εισήγηση γίνεται 28 και περνάει 31 και λέτε ότι το ξέρουμε, είστε ψεύτες. Απλά. Μπορεί να μην το Την Αφροδίτη. Όχι, κάτι είπατε για την άντια σα. Δεν το ξεπερνάτε. Για την βρύση δεν είπατε, κύριε Αλατζά. Στην άντια σα. Οι παρατυπίε γενικά. Όχι, είπατε κάτι για την βρύση. Στην άντια σα μπήκε μια ταμπέλα η οποία βγήκε. Την επόμενη, ξέρω την παραεπόμενη, όποτε βγήκε. Δεν την ξέρω. Μπήκε μια ταμπέλα και βγήκε την επόμενη. Δεν την είδατε. Δεν την είδατε. Δεν την είδατε. Στην πλατεία τη άντια σα. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
Κύριε Αντιδήμαρχε, να απαντήσω. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι διάσταση το θέμα και εις των τύπων, θα μου δώσετε το λόγο να απαντήσω για το θέμα της βρύσης. Λέγω ρε Αντιδήμαρχε, θεωρούμε ότι θέματα όλα της ίδιας βαρύτητας, δηλαδή, εντάξει, πήγε κάποιος, ας πούμε, να φτιάξει ζούλα δεξαμενές, προφανώς όχι ο Δήμος, γιατί δεν εξυπηρετεί το Δήμος. Έτσι, τα είπαμε, τρεις είναι οι ημερομηνίες, 24 πιάσαν να τη φτιάχνουν, 28 που έγινε εσύ και 31 που πήγε στο Συμβούλιο. Λοιπόν, τώρα η βρύση είναι του ίδιου βαρύνω, να πούμε θέμα. Θέλω να πω ένα λόγο μόνο, μία κουβέντα. Γιατί πες τώρα, δεν τα κάνεις όπως πριν. Ωραία. Το ωράριο που φύλαγα τη βρύση δεν ήταν εκείνη, δεν ήταν το γερμανικό που πήγε αυτός και έβαλε την ταπέλα. Δεν ήμουν 2-4 εκεί, να φυλάω τη βρύση για να μην πει κάποια ταπέλα. Αν είναι δυνατόν. Κακός. Αν είναι δυνατόν. Μπήκε μια ταπέλα από κάποιον, όσο τον οποίο δεν πέρα κατ' ονομάσει κανένας, δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο ή από το Τοπικό Συμβούλιο, καμία σχέση, την έβαλα, αντιληφθήκαμε το πρωί και βγήκε αμέσως. Σε 2 ώρες βγήκε. Πού είναι το πρόβλημα? Για να πάρει την πίεση, κύριε Λατσά, δεν ήμουν εκεί με το κρεβάτι, σε δικότες πλατεία, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπουμε κι άλλα, κύριε Ωναϊκή. Πάμε παρακαλώ. Δεύτερο θέμα. Μαζέψτε τις παρατυπίες, τίποτα άλλο δεν είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αφού αριστεύσαμε στο λεπτό. Κύριε Αντιδήμαρχε. Σε ποιο ώρα πιστεύεις. Στην Αφροδίτη. Έχουμε βγάλει εδώ και καιρό τα χόρτα. Τα χόρτα. Από 24 εικοσάρια. Υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους εργολάβους που τα έχουν αναλάβει. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει στα χωριά μου. Πέρα από τους προέδρους που κάνουν φιλότιμη προσπάθεια, δεν έχω δει. Με ρώτησε ο πρόεδρος την προηγούμενη φορά πώς η περιφέρεια μετρούσε και είπα πώς μετρούσε για να γίνει η πληρωμή. Εδώ τι γίνεται. Ακούμε παράπονα ότι λίγα τα λεφτά, δεν μας συμφέρει, το ένα το άλλο. Εντάξει, τότε γιατί το πήραν. Υπάρχει ζήτημα και από ό,τι μαθαίνω είναι σε πολλά μέρη αυτό. Δεν ξέρω τι σκοπεύετε να κάνετε. Λοιπόν, κύριε Λατζά, όντως είναι λιγότερο κατά μία 20.000 ευρώ συμφιλιάς σχέση με πέρυσι. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Το ότι αν κάνουν παράδειγμα οι εργοδάτες που τα έχουν αναλάβει, ας μην το αναλαμβάνουν, ας μην υπογράφανε. Ότι δέχομαι πολλά παράπονα και εγώ έχω πάρα πολλά παράπονα και προσωπικά. Είναι στη γνώση μας, μέχρι και χθες μίλησα και με τους τρεις εργολάβους για να εκφράσω αυτά τα παράπονα. Δεν πρόκειται να μην υπογράψει κανένας πρόεδρος, για να δεν είναι ευχαριστημένος με βάση αυτό που πρέπει να κάνει ο εργολάβος, για να μπορεί να συμμορφωθεί και να κάνει αυτό που πρέπει. Εγώ συμφωνώ. Εγώ λαμβάνω κάθε ευθύνη, μιλάω με τους εργολάβους, δεν είμαι εγώ ευχαριστημένη. Ας μην υπογράψουν οι πρόεδροι, εδώ είναι πως οι πρόεδροι και το λέω εσέως. Αντίδημα, συντημάει αυτό που λες. Αν υπογράψουν όμως κάποιοι πρόεδροι, τι γίνεται, κατηρωθούν. Και δεν έχει γίνει δουλειά. Απόστολε, αυτά τα κομμάτια είναι ήδη καταρχήν τα χρήματα για όλο το Δήμο μας για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τα πόρτα. Εντάξει, προσπαθούμε και γίνονται φιλότιμες προσπάθειες ώστε να μπορέσουμε να καθαρίσουμε αυτά τα χρήματα τα χωριά μας από τα χόρτα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, θα συνεννοηθούμε με τους Προέδρους, αν δεν γίνουν όπως θέλουμε εμείς, δεν θα πληρωθεί κανένας εργολάβος. Κύριος Δήμαρχος, έχει τον λόγο. Εκεί ήθελα να καταλήξω και εγώ ότι η υπηρεσία πληρώνεται άμα την παραλαβεί. Αν η παραλαβή δεν γίνει σωστά, δεν θα πληρωθεί. Αλλά κύριε Λατζά, εσείς που ήσασταν 3-4 χρόνια, 3 χρόνια, συγγνώμη, η εκτελεστικός γραμματέας στην περιφέρεια, μήπως θυμάστε πότε η περιφέρεια έκοβε τα πόρτα στις επαρχιακές οδούς? Γιατί εγώ θυμάμαι την πρόεδρο της Δημοκρατίας να έρθει και 15 Αύγουστο και να κόβουν στις 14 Αυγούστου τα πόρτα. Να δούμε φέτος πότε θα ξεκινήσουν να κόβουν τα πόρτα στις επαρχιακές οδούς. Κάθε χρόνο μετά τον Αύγουστο τα κόβατε. Και εμείς τουλάχιστον τα κόβουμε τον Μάιο. Λέω εγώ τώρα. Και διορθώστε με να κάνω λάθος. Κάνετε λάθος. Το πρώτο χρόνο μόνο. Να πω γι' αυτό. Για τώρα δεν συμμετέχουμε. Κύριε Λατζά, μας έχουν δώσει φέτος από την περιφέρεια να καθαρίσουν τους επαρχιακούς δρόμους από τα σκουπίδια. Μας έχουν δώσει την αρμοδιότητα. Περιμένουμε να καθαριστούν οι δρόμοι από τα χόρτα, καταλαβαίνεις γιατί,
Έτσι, για να μπορέσουμε να πάμε να μαζέψουμε τα σκουπίδια. Αν δεν κοπούν τα χόρτα, δεν μπορούμε να βγούμε να μαζέψουμε τα σκουπίδια, γιατί δεν μπορούμε να ψάχνουμε μέσα στα χόρτα που είναι τα σκουπίδια. Περιμένουμε λοιπόν, εγώ έχω ενημερώσει και την περιφέρεια, εκεί που έπρεπε να ενημερώσω, μου είπαν ότι θα βγουν εργολαβίες και θα καθαριστούν. Οπότε περιμένουμε για να γίνει και αυτό. Εντάξει. Κύριε, δεν ξέρω πότε θα γίνει, δεν ξέρω. Αντρέα, δεν απολογούμε εγώ για την περιφέρεια. Όχι, εντάξει, οκ. Okay. Προς θεωρία. Εγώ αυτό... Επιθυμήσαμε απλώς, επειδή κανένα δεν είναι από παθαρμένος εδώ. Ότι πρέπει να κάνετε κάποια παραπάνω πίεση. Παραδείγματος χάρη. Μάλλον μια και αναφέρατε και τον πρόεδρο. Μισό λεπτό λίγο. Κύριε Παταχέ, θυμόσαστε πέρυσι που μετά από παρακάλια ήρθαν από την περιφέρεια να κόψουν τα χόρτα μεταξύ Σκάλας, Ερυσού και Ερυσού κτλ. Κάποια στιγμή και φέραν τον Μιχάλη με αυτό που έχει το δίσκο και το βάλαν να κόψει, κόψαν και τα κολονάκια μαζί τα πλαστικά όλα. Πότε ήρθε στην Ερυσό. Ναι, στην Ερυσό, πέρυσι. Τι εποχή ήταν. Όχι φέτος, πέρυσι τι εποχή ήταν. Άγουστο ήταν, τι ήταν. Μέσα καλοκαιριού. Πάμε την τελευταία, πρόεδρε. Ορίστε. Όχι γρήγορα. Τελευταία. Τελευταία. Απευθύνεται. Πάλι την τιμητική το έχει ορτάνει σήμερα. Απευθύνεται σε εκείνο πάλι. Λοιπόν, σου έχω πολλέ φορέ κάνει μια πρόταση. Που αν την ήθελε πνιωθούτησε, αν δεν την ήθελε, δεν πνιωθούτησε. Βγάλε μια λίστα με το αγροτικό δίκτυο των χωριών, βγάλε το δυναμικό που έχεις, να δούμε πότε θα πάει εκεί, πότε θα πάει παρακεί, πότε θα πάει παρακεί, για να ξέρουν οι πρόεδροι ότι ξέρετε στο Λεπέτρινο, παρενοδοτική αγωνία το Λεπέτρινο, θα πάει δύο μέρες. Στο, να μην πω το Λεμισκάργενο, θα πάει δύο μέρες, τάλι του μήνα θα έρθει η Βασίλη, δύο μέρες είναι, κάνει ό,τι μπορείς τέλος πάντων να μπορούμε να γίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά παράπονα, κύριε Ιορδάνη, όσον αφορά στο αγροτικό δίκτυο. Δηλαδή, πώς σκοπεύετε να το χειριστείτε. Ξέρω ότι δεν έχετε προσωπικό, ξέρω όλα αυτά που θα πείτε. Αλλά δεν θα έπρεπε να ξέρουμε. Προγραμματισμό δηλαδή, γιατί δεν κάνετε. Αυτό θέλω να πω. Αυτή είναι η ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, φυσικά. Λοιπόν, κύριε Λατζά. Ναι, ακούγομαι. Λοιπόν, κύριε Λατζά. Λοιπόν, κύριε Λατζά, θα χαρώ καταρχήν πάρα πολύ να δείτε το γραφείο μου, να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ξέρετε, δεν ακούγεστε πολύ καλά. Ευτυχώς που είστε λίγο πρωτόφωνος, αλλά δεν έχετε το μικρόφωνο. Παλιός Ιεροψάρτης ΩΝ. Ναι. Θα χαρώ, πάντα αριστερός. Θα χαρώ πάρα πολύ λοιπόν κύριε Λατζά να σας δώσω γραφείο μου, να σας πω εάν και εφόσον και πού και γιατί υπάρχει αυτή η λίστα που λέτε ή ο προγραμματισμός. Φυσικά και προγραμματισμός υπάρχει και λίστα υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν όμως το άθλημα είναι δύσκολο της αυτοπιστασίας. Η αγροτική εδοπή είναι πολύ σκληρή. Δηλαδή πάμε, προγραμματίζουμε για την Αγία Παρασκευή ας πούμε 5 μέρες και γίνονται 10-15, γιατί δηλαδή έχουν συνέχεια πράγματα καινούργια. Και δεν μπορείς, όταν είσαι εκεί, δεν μπορείς να μην ακούσεις ούτε το πρόεδρο, ούτε το συμπολίτη, ο οποίος όντως έχει σοβαρό πρόβλημα και δεν το κρύβουμε ότι η αγροτική οδοφία είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος της Πηγής Δέσμου, μιας και έχει τεράστια έκταση, η περισσότερη έκταση είναι αγροκτηνοτροφική. Έτσι για το άμεσο, για τις επόμενες μέρες, θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι εργάζεται συνεργείως τα παράκυλα αυτή τη στιγμή με το τρακτέρ, το σπαστήρα, ο οποίος ευτυχώς βγήκε από χτες και αυτός είναι σε εκλογία και επιχειρεί στην περιοχή των παρακύλων. Υπάρχει άλλο συνεργείο, μετά τα παράκυλα, για να ξέρετε το πρόγραμμα, θα πάμε στην Πολύπατη Άγρα, και ο πρόεδρος εδώ και έχω συνεννοηθεί μαζί του, φυσικά έχω συνεννοηθεί με τον πρόεδρο παρακείλων. Το επόμενο διάστημα θα γυρίσουμε στην Αγία Παρασκευή, και αυτή η Πολύπατη θα την ονομάσω λόγω των τελευταίων σημείων. Έχει ενημερωθεί και ο πρόεδρος, αλλά και ο συνάδελφος εδώ που είναι πίσω σας, της παραταξής σας. Αυτή τη στιγμή επιχειρεί άλλο συνεργείο στην Στύψη, τρίτο συνεργείο στο χώρο του Μεσοτόπου για την επίστρωση του δικτύου Ταβάρη Χρούσος και Ταβάρη Ποδαράς
Έτσι. Και αυτοί είναι οι δυνατότητες που, αυτές οι δυνατότητες που έχουμε και εκεί επιχειρούν. Αν θέλετε και τα άλλα συνεργεία να σας πω το πρόγραμμα, για να μην κουράζουμε και τους συναδέλφους εδώ, πλάτη στο γραφείο. Γιατί θα πάρουμε κάτι με επίσκεψη. Σε κάθε περίπτωση. Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε αγκαστή συνεργασία με όλους τους φορέες. Έχει λίγο πολύ. Εγώ τη Δευτέρα θα περάσω να μου το δώσετε. Πολύ ωραία. Θα περάσω να το δώσω. Θα πάρω πάρα πολύ να συζητήσουμε και όλα τα θέματα. Στον κύριο Σικά παρακαλώ το μικρόφωνο. Να μην ακούσουμε και τον κύριο Σικά τι θέλει. Όχι, να ακούσουμε και τον κύριο Σικά τι θέλει. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση εγώ για μια ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνική και φίλωση. Βέβαια. Έτσι, μετά. Τον οποίο μα απεκάλυψε και ναι. Αλλά έχετε μοιράσει. Όχι, να απευθυνθώ στους άνθρωπους. Λέτε ότι τα μοιράσετε. Ναι, αφού δεν είσαι έτσι. Γι' αυτό δεν λες. Αφού τα μοιράσετε, θα μου επιτρέψετε τότε να σας προλάβω. Λοιπόν, μια που κάνετε και εσείς την ανάρτηση στα μέσα. Σας πρόλαβα, σας πρόλαβα το πρωί. Εγώ, μα σε τι θέλω να απαντήσω. Λοιπόν, και μας αποκαλέσετε και λαϊκιστές, πριν μπω στην κατουσία να απάντησε, θέλω λίγο να ετοιμολογήσουμε τη λέξη λαϊκιστής. Λαϊκιστής τι σημαίνει λοιπόν, λαϊκιστής σημαίνει αυτός ο οποίος λέει κάτι το οποίο ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά του λαού, αλλά δεν είναι εφαρμόσιμο. Εμείς λοιπόν στην απάντηση την οποία συντοποθέτησαμε που κάναμε για τις ατυχείς παύλα καταδικαστές δηλώσεις του κυρίου Κατράνη, ποιοι ήταν να καλέσουμε την κυρία Καλισσινού να έρθει σε αυτό το Δημοτικό Θέατρο, να καθίσει σε αυτήν εδώ τη θέση και να μας πει τις απόψεις της. Λοιπόν, αυτό το θεωρείτε εσείς λαϊκισμό, δεν είναι λαϊκισμός, είναι πράγμα που το μπορεί να γίνει. Το α ξέχασες, πήγε στο β κατευθείαν. Δεν είναι ακόμα το α ξέχασες. Εσείς ως λαϊκισμό. Το α ξέχασες. Το α λοιπόν δεν το ξέχασε καθόλου. Θα επανέλθω στο α. Και θα σας δώσω κάποιες συμβουλές στο τέλος. Ναι. Τις θυμάστε. Λοιπόν, βέβαια θα τις ακούσετε. Λοιπόν, οι δηλώσεις λοιπόν του κ. Κατράνη νομίζω ότι κάποια καταδικάστηκαν απερίφραστα από την κυρία από την Δημοτική Αρχή και είμαστε ακριβώς απέναντι από αυτό και καλέσαμε τον κ. Κατράνη να ανακαλέσει άμεσα. Λαϊκισμός, κύριε Αλαβιά, είναι να ζητάτε πράγματα τα οποία ακούγονται μεν ευχάριστα αλλά δεν μπορούν να γίνουν. Όταν λέτε εσείς να τον αποκρέψετε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να αποκριθεί κάποιος ο οποίος έχει τοποθετηθεί στη θέση του με την ψήφο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν αποπέμπεται. Δεν αποπέμπεται. Μπορεί να κατηγορηθεί για πλημελή άσκηση των κατοικών του και τότε μόνο μπορεί να φύγει από τη θέση του. Δεν νομίζω ότι μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα είναι πλημελής εκτέλεση των κατοικών. Πλημελής εκτέλεση των κατοικών του που το αθενθέτησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κάτι άλλο. Δεν είναι αυτό. Όσον αφορά αυτό καθεαυτό, το καταδικάσαμε απερίφραστα και σε όλους τους τόνους. Είμαστε ακριβώς απέναντι από αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Κατράνης και τον έχουμε καλέσει να ανακαλέσει τα αυτά τα οποία είπε. Τον ανακαλέσαμε την Τετάρτη, όχι μία εβδομάδα μετά. Οι δηλώσεις γίνανε Σάββατο και Κυριακή. Τώρα, όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, την είπαμε. Έξω από την ουσία της υπόθεσης, κύριε Λατζά, μην μπλέκεστε και μην γίνεστε ο πολιορκητικός πυρός και η δύναμη κρούσης στις συγκρούσεις πατριών μέσα σε πολιτικά κόμματα. Το κάνατε και τον Οκτώβριο και είδατε τα αποτελέσματα. Μην μπλέκεστε. Μείνετε απ' έξω, αφήστε τους να καυγαδίσουν με την ησυχία τους. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά το τι λέω. Λοιπόν, το ξανακάνατε. Την πατήσατε. Θα την ξαναπατήσετε. Διότι αυτοί θα τα βρουν στο τέλος. Εσείς θα μείνετε εκτεθειμένος και ξέρετε πως τους έλεγε όλους αυτούς ο Λέγιν. Να ρωτήσετε από την πάνω σας τους πει. Αυτός ο οποίος χρησιμοποιούσε για να κάνει τη δουλειά. Άμα ρωτήσετε τον κύριο Σικά θα σας πει πως τους έλεγε. Λοιπόν, μείνετε απ' έξω και εδώ πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο πως τους έλεγε. Πως τους έλεγε Γιώργο. Α, χρήσουν τις ειδήθειες τους έλεγε. Εσείς το είπατε, όχι εγώ. Λοιπόν, δεν το είπα εγώ. Δεν το είπα εγώ, ρε παιδί, εγώ είπα επειδή ο κ. Σαλαζάς πέρασε και από το ΚΚΕ, φαντάστηκα ότι το ήξερε. Λοιπόν,
Αφήστε λοιπόν τα πολιτικά κόμματα να τα βρουν και τις πατρίες που υπάρχουν μέσα στα πολιτικά κόμματα να τα βρουν μεταξύ τους. Και μην το βάζετε θέμα και το κάνετε πρόβλημα του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας απέναντι στον κύριο Κατράνη, έχουμε γυρέψει αυτά που έχουμε γυρέψει, περιμένουμε να ανακαλέσει βεβαίως και θα δούμε από εκεί πέρα τι θα κάνουμε άλλο. Δεν θα μας υποδείξει εσείς βέβαια τι θα κάνουμε. Και θεωρώ το σημαντικότερο απ' όλα ότι καλέσαμε και την κυρία Καρισιανού να έρθει εδώ. Να έρθει σε αυτό εδώ. Λοιπόν, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Η συμβολή μου λοιπόν είναι αυτή. Μείνετε απ' έξω και αφήστε τους να καυγαδίσουν με την ησυχία τους. Εδώ, Πρόεδρε, προσωπικό. Ο κύριος Σαββατζάς. Κύριε Δήμαρχε, πραγματικά έχει χρήσιμους ηλίθιους. Αλλά... Δεν το είπα εγώ, κύριε. Άλλοι. Δεν το είπα εγώ. Αλλά πρέπει να προσέξουν μερικοί, μη γίνουν πολύ γρήγορα χρήσιμοι ηλίθιοι όταν έχουν άλλους στόχους. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Πάμε λοιπόν όσον αφορά τον κύριο Κατράνη. Κύριε Δήμαρχε, εδώ μέσα έγινε μια ψηφοφορία. Και ο κύριος Κατράνης υπερψηφίστηκε από την παράταξή σας για να ξελεί... Όπα! Είσαστε μέσα στην κάλπη και βλέπετε. Τι εννοείς? Είσαστε μέσα στην κάλπη και βλέπετε. Όχι, εννοείται. Είσαστε μέσα στην κάλπη και βλέπετε. Μυστική δεν είναι την ψηφοφορία. Μυστική. Ωραία. Να σας πω εγώ δύο άτομα από την παράταξη που δεν ψηφίσαν. Που μου το έχουν πει. Δεν υπάρχουν. Αυτό λέτε εσείς. Εγώ λέω άλλο. Εάν έχετε και την ικανότητα να διαβάζετε τα ψηφοδέλτια, αν μας πείτε και τα αποτελέσματα τα μεταφράζετε. Πρόεδρε, δεν πρέπει να με προστατεύσετε. Εγώ να σας προστατεύσω. Δεν πρέπει να με προστατεύσετε από το Δήμαρχο. Δεν πρέπει να με προστατεύσετε. Δεν πρόλαβα να μιλήσω. Εφόσον ξέρετε στη μυστική ψηφοφορία τι ψήφισε ο καθένα. Ξέρει πολύ καλά ότι είναι μυστική ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία λοιπόν. Αυτό που κάνει εσύ. Ωραία. Θα πω λοιπόν ήταν πρόταση του Δημάρχου. Είναι μια εικασία. Ναι. Ήταν πρόταση λοιπόν. Ήταν πρόταση του Δημάρχου. Ξέρετε. Εγώ λοιπόν κύριε Δήμαρχε για να καθίσουμε αυτά τα παιχνιδάκια. Αυτά τα παιχνιδάκια και εδώ είναι ο λαϊκισμός. Σας καλώ σήμερα εδώ και τώρα και βάζω πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο ολόκληρο αυτή τη στιγμή να ψηφίσουμε. Γιατί ο συμπαραστάτης του πολίτη λέει ότι πρέπει να είναι πολίτης με ευνοημένο κύρους και να μην κάνει τέτοιες δηλώσεις που αφαιτούν τον ρόλο του συμπαραστάτη. Να ψηφίσουμε λοιπόν σήμερα όλο το Δημοτικό Συμβούλιο με ονομαστική ψηφοφορία. Αφού μου λέτε για τις πιστές, για την ψήφο που είναι κρυφή, με ονομαστική ψηφοφορία να ψηφίσουμε και να καλέσουμε να παραιτηθεί ο κύριος Κατράνης, να παραιτηθεί λόγω αυτών των δηλώσεων. Τολμάτε, εδώ σε θέλω. Τολμάς, βάλτε σε ψήφο. Να φανεί ποιος είναι ποιος. Τίποτα άλλο. Και αφήστε τα λαϊκίστικα, εμείς πήραμε θέση. Εδώ λοιπόν η πρότασή μου είναι αυτή. Τολμάς, εδώ. Δεν μου λέτε κύριε Αλαντάκη. Αν τολμάς εδώ. Και αν τολμήσω τι θα γίνει. Ονομαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, εάν τολμήσω τι θα γίνει. Τίποτα, θα πω είσαι ωραίος. Δεν τολμάς κύριε Δήμαρχε, δεν τολμάς. Δεν τολμάς, θα τον καλέσουμε. Γιατί ευνοσμένου κύρους. Πάμε λοιπόν. Θα πάμε σε ψηφοφορία. Επειδή λοιπόν νομίζετε ότι έχετε να κάνετε με τίποτα χθεσινούς. Αλλά δεν είμαστε χθεσινοί κύριε. Πρόταση έκανα, θα απαντήσει τον Μάσο. Θα το κάνουμε, θα τα πούμε όλα. Αν τον Μάσο εδώ. Μην με προκαλέσει. Μην με έχω προκαλέσει πολύ με ισχυρία από σένα. Γιατί με προκαλέσει. Εγώ και δεν λαδά είχα κυβέρνηση απέναντί μου και με απειλούσε και δεν έδωσε. Γιατί σε απειλήσε κανένα. Εγώ τώρα σε απειλήσα. Όχι, για μένα λέω. Τολμάς, τι κάνει. Δεν σε κάνει κάτι. Ότι άμα το κάνει θα είσαι ωραίο και άμα δεν το κάνει δεν θα σου. Σε απειλήσα τώρα. Να παρέμβω λίγο. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. 65% πήρε. Όχι, δεν απειλήσε. Εγώ θα την κάνω. Μα δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, κύριε Δήμαρχε. Ναι, να πω κάτι. Εγώ λοιπόν δεν έχω καμία αντίρρηση να κάνετε όποια ψηφοφορία θέλετε, να κάνετε οτιδήποτε θέλετε. Εγώ δεν ψηφίζω ούτως ή άλλως. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, εάν υπάρξουν από την αποκεντρωμένη αρνητικές αποφάσεις, ότι δεν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες και υπάρχουν και μηνύσεις για συγκοφαντικές διακλημίσεις και ιστορίες, εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Θέλετε να προχωρήσετε, προχωρήστε.
κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Κύριε Δημαρχέ. Να σου έλεγω, ποιος σας αρέσει τον λόγο τώρα. Ποιος σας αρέσει τον λόγο τώρα. Όχι, κάτσε λίγο ρε Στάτη, περίμενε. Ο Δήμαρχος φάζει ένα θέμα. Αλλά, εδώ είναι η απειλή. Αλλά σας είπα. Πολιτική λοιπόν, κίνηση είναι αυτό που κάνουμε. Δεν καταλαβαίνετε κάτι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εγώ σας είπα, η Δημοτική Αρχή τοποθετήθηκε την Τετάρτη, ζήτησε από τον κύριο που έκανε τις δηλώσεις να ανακαλέσει. Σήμερα είναι Παρασκευή, θα περιμένει μέχρι τη Δευτέρα και θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό Πρόεδρε, επί της διαδικασίας λοιπόν, ζητάω... Δεν ακούγεται. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας ζητάω να γίνει ψηφοφορία ονομαστική και παίρνω την πολιτική ευθύνη αφού θα με κινήσουν. Δεν φοβάμαι, δεν απειλούμε. Δεν είναι η πολιτική ευθύνη που σας κάνει. Όχι, και ας το λήξει η αποκεντρωμένη. Λάθος κάνετε. Το δέχεστε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Η δουλειά μου εδώ πέρα δεν είναι μόνο να προσπαθώ λίγο να σας συγκρατήσω, ας πούμε, για να γενικά όλους μου κάνω. Για να γίνεται μια σωστή διαδικασία, μια σωστή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι να προστατεύω και το σώμα. Εντάξει, λοιπόν, τέτοια διαδικασία που λέτε δεν προβλέπεται απλά. Αυτό που είπατε εσείς, ότι δηλαδή πρέπει, ας πούμε, ο συμπαραστάτης του Δημότη να είναι άτομο γνωσμένου κύρους με τάδε εμπειρία κτλ. Είναι αυτά τα οποία προβλέπονται όταν κάποιος καταθέτει υποψηφιότητα για αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα τι έχουμε λοιπόν. Έχουμε ένα συμπαραστάτη του Δημότη, ο οποίος ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Λοιπόν, το Δημοτικό το Συμβούλιο δεν μπορεί να πάρει απόφαση επί αποπομπής του ή παρετήσεώς του. Αν έχει την ευαισθησία ο κύριος Κατράνης, γιατί δεν στέκεστε στην ουσία των πραγμάτων. Να τον καλέσει. Η ουσία των πραγμάτων, αγαπητέ κύριε Αλατζάρη, θα περιμένουμε μέχρι Δευτέρα, εν πάση περιπτώσει, για να τον καλέσει. Εμείς θα περιμένουμε μέχρι Δευτέρα. Κύριε Αλατζάρη, όταν κάποιος, ο οποίος σε πρότεινε να μπει σε μία θέση, σου λέει, είμαι κάθετα αντίθετο σε αυτό το οποίο έχει πει. Σε καλό να ανακαλέσει. Και καλό και αυτήν την οποία κατά. Ήρθε σε αντιπαράθεση να έρθει στο σώμα να μιλήσει. Εσείς πώς το εκλαμβάνετε αυτό, ότι δεν τον εντός εισαγωγικών αδειάζει, δεν τον καλεί να παραιτηθεί, δεν τον προστατεύει, πώς το εκλαμβάνετε με το μυαλό σας. Δεν είναι το θέμα πώς το εκλαμβάνετε ούτε εσείς, ούτε πώς το εκλαμβάνει ο κύριος Δήμαρχος, ούτε οποιοδήποτε άλλος. Το θέμα είναι ότι τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, επειδή το βλέπω θα τραβήξει, κύριε Αλατζά, εάν θέλετε να γράψετε τώρα την... Εάν μάλλον έχετε ζηλέψει την δόξα του Μύρου και θέλετε να γράψετε καμία Κατρανιάδα εδώ πέρα την έχουμε να τη σέβουμε, να τη σέρνουμε ευχαρίστως, μπορείτε να τη γράψετε και να τη συζητάτε. Ας τις ειρωνίες, Δημαρχέ, ας τις ειρωνίες. Δεν είναι ειρωνίες. Επειδή εδώ μέσα είχαμε πολλά σχέδια, κύριε Λατζά. Όταν υπάρχει αδυναμία πολιτική, είχαμε πολλά σχέδια, κύριε Λατζά. Δεν τα ζήσαμε. Είχαμε σχέδια και σχέδια εδώ μέσα. Μπορώ να ζήσουμε τα οποία πήγαν στην κουβά. Θα πάτε σε ψηφοφορία. Την Κατρανιάδα λοιπόν να την λέτε να τη συζητάτε με κάθε βράδυ να την απαγγέλλετε με τον συνδυασμό σας. Λοιπόν, εγώ τοποθετήθηκα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν προβλέπετε τη διαδικασία, αγαπητοί μου. Εντάξει, λοιπόν, ο κύριος Κατράνης είναι ψηφισμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο που να τον αποφέμψει. Έτσι, ούτε μπορεί να πάρει απόφαση που να τον καλεί σε τέτοιο. Γιατί θα στείλουμε δηλαδή ότι πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ότι καλεί σε παρέτηση του τέτοιου. Ή έχει ευαισθησία να παραιτηθεί. Ναι, δεν ναι. Το βασικό είναι άλλο και δεν στέκεται κανεί αυτό. Το βασικό, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω κύριε Στικά, συγγνώμη και όλα. Φυσικά και θα σα δώσω τον λόγο. Αν θέλατε να μιλήσετε επ' αυτού του θέματο αρχικά ή τέτοιο. Έτσι, αλλά σα πω εγώ λίγο πώ το αντιλαμβάνομαι, αν μου επιτρέπετε. Εγώ εστιάζω στην ουσία των πραγμάτων. Και η ουσία των πραγμάτων είναι αυτέ καθεαυτέ οι απόψει του κύριου Κατράη. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι συμπαραστάτης του Δημότη, αν είναι μέρος της Νέας Δημοκρατίας, αν είναι οτιδήποτε άλλο κτλ. Τον έχουν καταδικάσει άπειροι, ας πούμε, για τις δηλώσεις αυτές. Είναι οι ίδιες οι δηλώσεις, είναι οι ίδιες οι λέξεις που χρησιμοποίησε. Και εγώ το είπα και στην παραταξιακή που είχαμε την Τετάρτη και το ξαναλέω και ευθέως μπροστά σας και σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και σαν στρατής Γεωλαγώτης, αν θέλετε, ότι είναι ένα άλλο πράγμα, Φερρυπίν, να πεις ότι κάποιος πολιτικός χώρος, κάποιος κομματικός χώρος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μια αλφα κατάσταση για να απομυζήσει πολιτικά ωφέλη και άλλο να κατηγορήσεις μια μάνα ότι εργαλειοποιεί το θάνατο του παιδιού της.
Εγώ εκεί εστιάζω. Θεωρώ ότι ακόμα, δόξα τω Θεώ, είμαστε μια κοινωνία όπου νομίζω για την τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού η μάνα είναι ένα πρόσωπο ιερό. Έτσι. Λοιπόν, και δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ζήτησα να γυρέψει συγγνώμη και να πάρει πίσω τις δηλώσεις. Αν δεν το κάνει, θα δούμε τι θα κάνουμε εμείς προσωπικά σε παράταξη. Παρ' όλα αυτά, σας υπενθυμίζω, επειδή εγώ έκατσα και τον κοίταξα τον νόμο, έτσι, για να ξέρω ακριβώς και αν με ρωτήσετε τι να πω, αλλά ήθελα και εγώ να το δείτε. Ο νόμος λέει αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, δυστυχώς. Αν ο κύριος Κατράης έχει την ευαισθησία να παραιτηθεί, θα παραιτηθεί, δεν θα το κάνει επειδή το λέμε εμείς. Ορίστε, κύριε Σικάνη. Σικάνη Ιωάννη. Ξεκινήσαμε από τα σίδερα. Βέβαια τα σίδερα, άμα τα βάζει στο βοριά απέναντι και είναι σωλή, είναι σφυρίζει. Λοιπόν, ξεκίνησα από εκεί και σφυρίζω με τώρα. Είναι αδιανόητο, έχουμε γίνει σε όλη την Ελλάδα με αρνητική θέση και αρνητικό πρόσημο αυτό που έγινε με τον κύριο Κατράνη. Είναι απαράδεκτο. Και δεν νομίζω ότι είναι απλώς ότι λυμμένοι μας τα καθήκοντά του. Δεν μπορείς να λέγεις συμπαραστάτης του Δημότη και να συμπεριφέρεις με αυτόν τον τρόπο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλο τρόπο. Το είπες λίγο πολύ, Πρόεδρε. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει, εμείς ξέρετε πολύ καλά, δεν έχω πρόβλημα εγώ με τον κύριο Κατράνη σαν πρόσωπο. Ναι. Το ξέρετε πολύ καλά, εμείς έχουμε αρνητική θέση για τον συμπαραστάτη του Δημότη. Ναι, αν θέλαμε, αν θέλαμε, ναι. Αν θέλαμε θα μπορούσαμε να προτείνουμε και εμείς κάποιον. Και είχαμε, δόξα τω Θεώ, ανθρώπους οι οποίοι είχαν και περισσότερες γνώσεις και περισσότερη εμπειρία από τα θέματα. Δεν το κάναμε, διότι είμαστε αντίθετοι με αυτούς τους θεσμούς, γιατί να το αποτέλεσμα αυτών των θεσμών. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να τον φωνάξουμε ή να μην τον φωνάξουμε, ας πούμε, δεν ξέρω τι θα τον κάνετε εσείς που τον στηρίξατε και τον ψηφίσατε, ότι πρέπει να παραιτηθεί, ιδάλλως πρέπει να λεφθεί διαδικασία, δεν ξέρω ποια διαδικασία θα ακολουθεί. Νομική διαδικασία θα υπάρχει οπωσδήποτε. Ναι, δεν υπάρχει. Για να άμα τα ψάξουν οι δικηγόροι, βρίσκουν. Λοιπόν, το ψάξαμε για διαδικασία. Μα είπα κάτι. Ναι, είναι πλημέλημα, σοβαρό πλημέλημα το να είσαι συμπαραστάτης του Δημότη και να κατηγορείς μάνα. Και μάλιστα σε πανελλήνιο επίπεδο γινόμαστε πανελλήνια θέατρο. Εκτός αν θέλετε να νομίζω ότι καλή είναι και η διαρνητική διαφημίση, όπως έλεγε και ο Ανδρέα Γιώργος. Εντάξει. Έλεγε, διάφορο. Λοιπόν, το άλλο. Δήμαρχε, ο Λένι, θα ακούγεις. Θα έδινε λύση σε αυτό το θέμα άμεσα. Δεν θα είχε πρόβλημα ιδιαίτερο. Ο μια και το είχε καλύτερο. Ο Στάλι, όχι, όχι, όχι. Όχι, ο Λένι, όχι, ο Λένι. Όχι, ο Λένι. Δεν θα έκανε τέτοιο πράγμα. Ο Στάλι, όμως. Θα έδινε λύση σε δημοκρατικές διαδικασίες και μάλιστα άμεσα. Και πιστεύω ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο, που οι περισσότεροι από εμάς έχουν δημοκρατικές ευαισθησίες, δεν θα δεχτούν αυτή την κατεύθυνση. Και για αυτή τη θέση. Και θα είναι αρνητική. Γι' αυτό δεν νομίζω τολμήστε και φέρτο, κι αν ο κύριος Κατράνης δεν αρνηθεί, και θα υπάρχει αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι τουλάχιστον εμείς δεν δεχόμαστε αυτές τις θέσεις που σαν συμπαραστάτες στο Δημότη. Αφού ο νόμος δεν το κάνει. Είναι δυνατόν το Δημοτικό Συμβούλιο κάποιο να ψηφίσει και να τον βάζει και να λέει ο νόμος ότι δεν δέχεται, δεν δέχεται να τον ανακαλέσει και να τον έχει εκεί, σον και καλά. Λέει, λοιπόν, λέει πότε μπορεί να τον. Το κατάλαβα στα πριν, αλλά δεν είναι δυνατόν. Με την ίδια διαδικασία Γιάννη που μπήκε, με την ίδια διαδικασία βγαίνει και με την ίδια πια. Ωραία, λοιπόν, γι' αυτό το λέγα. Άρα λοιπόν θα ψηφιστεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό λέει. Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Φέρω το θέμα γιατί αυτό. Δεν είναι η δήλωση που ρε Γιάννη πλημελή εσά και του καθηκόντο. Θα πάει στην αποκεντρωμένη, θα δικαιωθεί μια χαρά. Έτσι, λοιπόν. Δεν είναι πλημελή άσκηση. Δεν είναι να βγαίνει σε πανελλήνιο επίπεδο και να γίνεται σε όλα τα κοινωνικά μέσα δικτύωση, όλα αυτά τα δίκτυα αυτό το πράγμα και δεν είναι. Εμείς θα περιμένουμε μέχρι Δευτέρα για να λοιπόν, το εγώ σας θέλω να σας πω κάτι, ότι και να ανακαλέσει ναι. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει το πρόσημο. Εντάξει, άρα λοιπόν νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι αυτή. Και δεν χρειάζεται και συμπαραστάτη του Δημότη ο Δήμος. Άλλωστε εντάξει, οι δημότε στην δική μα έχουν συμπαράσει τη δημοτική αρχή η οποία του στηρίζει πάνω. Λοιπόν, το άλλο θέμα από πρόεδρε. Θα σα παρακαλέσω πάρα πολύ. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Δικαιούμαστε να βάζουμε κάθε φορά ένα θέμα. Δεν ξέρετε πώ. Ξέρετε πώ παρόλα αυτά εγώ κάνω το στραβά. Όχι, όχι άλλο. Να βάζουμε ένα θέμα. Δεν λέω για την.
τη συζήτηση εκτός πριν το Δημοτικό Συμβούλιο τις ερωτήσεις. Ναι, ενώ στα τακτικά. Ναι, αλλά απλώς πρέπει να ξέρουμε πότε θα πει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή θέλουμε ένα τηλέφωνο, απλό τηλέφωνο, ότι εμείς προγραμματίζουμε στις 20 Ιούνιου να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Να μπορούμε να δούμε το θέμα. Καταλάβατε. Λοιπόν, τώρα να μην μακρηγορήσουμε άλλο, φτάνει. Οκ, δεκτό. Λοιπόν, είναι κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Έχω τρία εκτός ημερησίας που έχουν έρθει κάποιοι εκπρόσωποι εδώ. Πού είναι. Πρόεδρε, συγγνώμη, αυτό που βάλαμε θα πει κάποια στιγμή σε σύνδεσμο με το. Εμείς θα δώσουμε μέχρι Δευτέρα να το σκεφτεί και να καταλάβει. Ακόμα και να ανακαλέσει. Για να ξεκαθαρίσουμε. Για να ανακαλέσει, εμείς θέλουμε να μπει σε ψήφινο στο δημοτικό συμβούλιο. Για να ανακαλέσει. Διότι δεν θεωρούμε ότι ανακαλώ, γιατί μπορεί να έχω. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν μετανόησε μετά από αυτά το καιρό, έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρεις τι μπορεί να γίνει, Γιάννη. Δεν μπορεί να πάρθει απόφαση που να τον ανακαλεί τον ίδιο. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να πει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ζητώ το Δημοτικό Συμβούλιο από τον κύριο Κατράνη, λόγω των δηλώσεων, να παραιτηθεί. Αυτό είπαμε. Αυτό δεν στέκεται όλα. Ναι, εμείς έχουμε πει. Δεν είπες ακριβώς αυτό. Αυτό είπα, τον καλέσουμε, αυτό είπα, ρε Στρατή. Δεν είπες ακριβώς. Όχι, ρε Στρατή, αυτό έλεγε τόση ώρα. Δεν κατάλαβα να λες. Αυτό τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, συμφωνούμε όμως. Δεν είπα ότι δεν συμφωνώ. Έτσι, λοιπόν, θα του δώσουμε μέχρι Δευτέρα. Εμείς είπαμε σαν παράταξη θα του δώσουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, λοιπόν. Θα καλέσει εσύ, θα του εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Αφήστε μας να είμαστε και λίγο δημοκρατικοί. Εντάξει, και να σας πω και κάτι, μην με φέρνετε τώρα, γιατί εντάξει, σας τα πω ο Δήμαρχος πιο μπροστά. Εντάξει. Δηλαδή, να μην είμαστε και. Είμαστε και λίγο υποκριτές όμως. Βέβαια, δεν είχε κάνει κανένας άλλος δήλος που ήταν αγαπητός σε ορισμένους κύκλους, δεν θα γίνει τέτοιο ταβαντούρι. Λοιπόν, να ξέρουμε τι θέλει. Εμείς βάλαμε το ΣΥΡΙΖΑ να παρθέσει. Εμείς βάλαμε το ΚΟΚΟΕ να παρθέσει. Όχι, εσείς τώρα ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν μια εξέταση αιτήματος του Σωματείου Αγίου Παρασκευή Πρόοδος με θέμα περιφορά τάβρουκτος εντός της τοπικής κοινότητας Αγίας Παρασκευής. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο μας έρχεται, κύριε συνάδελφοι, κάθε χρόνο, έτσι. Είναι για το πανηγύρι του Τάβρου, είναι βάση νόμου η περιφορά του Τάβρου, η οποία γίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο. Κάθε φορά μας έρχεται καρτή από δικηγόρο του Σωματείου. Έτσι, όπου λέει ότι προβλέπονται να γίνουν όλα τα νόμιμα και ότι προβλέπεται να υπάρχει και κτηνίατρος από την ιατρική υπηρεσία, τα λέω σωστά παιδιά. Έτσι, λοιπόν, ο οποίος θα βεβαιώσει για την ευζοία του ζώου κτλ. Προϊστάμενος, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο κάθε χρόνο δίνουμε θετική εισήγηση, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολύ κουβέντα. Λέω να το δώσουμε. Εντάξει, ομόφωνα. Καταρχήν να το τηρήσουμε. Συμφωνήσατε, το συζητήσαμε. Συμφωνήσαμε, αποφασίσαμε, εντάξει. Εντάξει, καλάβατε. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε μίσωση δημοτικού ακινήτου επαγγελματικού με την επωνυμία σφαγείο εκτός σχεδίου και εντός οικισμού στην τοπική κοινότητα Ερεσού, Δημοτική Ενότητα Ερεσού. Αντιδήμαρχος κ. Αποκυμέλη. Μας το φέρατε λίγο εκτός ημερησίας διατάξεως. Υπάρχει και από την υπηρεσία, όχι, εντάξει, κάπου το βάλατε, να το συζητήσουμε, αν συμφωνείτε. Ναι, είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, πρέπει έτσι να το πάρουμε από σήμερα. Δεν είναι πήγον. Μας πιέζει χρόνο σε κάτι. Είναι πήγον για να ακούμε. Δεν ακούγεται, Πρόεδρε. Νούλα, το μικρόφωνο δεν ακούγεται. Δεν είναι τόσο επίγον, αλλά η εισήγηση είναι πολύ απλή. Είναι να ληφθεί απόφαση για την εκκίνηση της διαδικασίας εκκλήσεως. Άρα σας βιάζει η εκκίνηση της διαδικασίας εκκλήσεως. Ναι. Ούτως ή άλλως η απόφαση θα πάρθει από τη Δημοτική Επιτροπή για τους όρους όλα αυτά τα αποφασίζει η Δημοκρασία η Δημοτική Επιτροπή. Έχουμε την εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου. Αν θέλετε, τους εισάγουμε. Δεν είναι πολύ επίπεδο. Κοιτάξτε, ό,τι είναι μπορεί να κάνει μέσω να το δούμε, γιατί να περιμένουμε. Δεν ξεκινήσει η διαδικασία να το λιώσει. Συζητάμε και την άλλη, ένα λεπτό είναι. Συμφωνούμε, Γιάννη, το συζητάμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα συμφωνούμε με την εισήγηση. Έτσι, θα πάει στη Δημοτική Επιτροπή για να συζητηθούν οι όροι όπως γίνεται κάθε φορά. Σωστά. Είναι έτσι. Έτσι. Έχει πάρει και απόψη το τοπικό συμβούλιο, άρα δεν είμαστε αρνητικοί.
Ναι. Λοιπόν, και έχουμε και ένα θέμα το οποίο μας ήρθε από τη Δημοτική Επιτροπή, τον κύριο Αλάνη, μας το παρέπεψε, κυκλοφοριακή ρύθμιση προσωρινού χαρακτήρα λόγω πολιτιστικής εκδήλωσης σωματείου αδελφού της Αγίου Τριάδος Κανονής του Αγίου Πνεύματος στην τοπική κοινότητα Δαφείων. Κύριε Αντιδήμαρχε. Και δίπλα είναι το μικρόφωνο, για όλους. Κύριε Αλάνη, σας ακούμε. Ναι, ναι. Σας ξανακούγουμε. Μια χαρά. Το θέμα ήρθε στη Δημοτική Επιτροπή από το ένα αίτημα του Συλλόγου της Αγίας Τριάδας. Ζητήθηκε η γνώμη του τοπικού συμβουλίου Δαφείων. Γιώργο, τώρα ακούγεσαι. Λίγο κοντά το μικρόφωνο, Γιώργο. Ναι. Το οποίο ήταν η θέση αρνητική του τοπικού συμβουλίου. Το αίτημα του συλλόγου αφορά την παραχώρηση ενός δρόμου στην θέση. Χριστός μήπως. Μια πραγματοποίηση κάποιων εθήμων. Σαν Δήμος, εμείς και η υπηρεσία εισηγήθηκε όπως ακριβώς ήταν το αίτημα του Συλλόγου. Σαν Δήμος λοιπόν, εμείς πιστεύω ότι δεν έχουμε θέμα να παραχωρήσουμε τον δρόμο με την προϋπόθεση πια οποιαδήποτε εκδήλωση πραγματοποιηθεί εκεί και απαιτείται ειδική άδεια είτε από αστυνομία είτε από κτηνιατρική ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία να το αναλάβει επευθύνει το ο Σύλλογος της Αγίας Τριάδας. Διαφορετικά δεν μπορούμε να το παραχωρήσουμε. Ναι, βασικά, αν καταλαβαίνω καλά, η αίτηση που έχει κάνει το Σωματείο είναι για την πραγματοποίηση καλυστείων αλόγων. Λέει πολιτιστική εκδήλωση, τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Να σας το διαβάσω. Θα το διαβάσω από το έχω μπροστά μου, δεν κουράζει. Αν μπορείτε. Παρακαλούμε για πολιτιστική εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να διατηρηθεί το αίτημα όμως που να γίνει το κλείσιμο του Αγροτικού Δήμου στην περιοχή Χριστού με τόχη Αγίων Αναργύρων, τάδε 24/6. Από τις 5 έως τις 8, διέλευση των εγχυμάτων προς το μετώχη θα γίνεται παράπλευρο αγροτικό δρόμο. Σας συνόπτουμε χάρτη με τον δρόμο τον οποίο ενδιαφερόμαστε. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, για καλυστεία παιδιά, αλόγων και τα λοιπά, ευχαρίστως. Οτιδήποτε άλλο απαιτείται. Ή για πολιτιστική εκδήλωση με τα άλογα, ευχαρίστως. Προσέξτε λίγο, διότι θα σας υπενθυμίσω τι έγινε πέρυσι, όπου εμείς δώσαμε άδεια σαν Δήμος, όχι άδεια, συμφωνήσαμε να πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή πολιτιστική εκδήλωση κτλ. Κτλ, κτλ, κτλ και τελικά κατέληξε να πάρει άδεια κόντρα στην γνωμάτιση της υπηρεσίας περιφέρειας από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Και γίναν τότε υποδρομίες κτλ, κτλ. Θα σας υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή κατηγορούμενος δεν βρίσκεται ο κύριος Περιφερειάρχης, αλλά ο Δήμος Δυτικής Λέρου και το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρόλο που την απόφαση πήρε ο Περιφερειάρχης, όχι εμείς. Λοιπόν, ως εκ τούτου λοιπόν, κυρία Κουκκινέλη, θέλετε να πείτε κάτι από αυτό. Εσείς θα μιλήσετε μετά λίγο. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θα κάνετε. Στον κύριο Αλάνη. Θα κάνετε. Δεν ακούγεστε, κύριε Δημάρχη. Και ό,τι θα δώσετε θα θέλει να επαναδιατυπώσει την πρόταση. Δεν θα θέλει να γράψει κάτι άλλο. Θα μιλήσει πρώτα στο Σωματείο. Φυσικά. Κύριε Τσούχου, θα μιλήσετε εσείς ή κάποιος άλλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Προσωπώ το Σωματείο. Είναι πιο κοντά το μικρόφωνο. Ακούτε. Προσωπώ το Σωματείο της Αγίας Τριάδος. Ναι. Ονομάζομαι Ζουμπίδης Δημήτρης. Σχετικά με την εκδήλωση αυτή που προαναφέρει, εμείς ζητάμε το χώρο που συστήκαμε.
κοντά για να κάνουμε μια εκδήλωση για το σύλλογό μας. Ωραία. Τώρα, ό,τι είναι για αυτή την εκδήλωση θα το αναλάβει ο σύλλογος. Οτιδήποτε χρειαστεί θα το αναλάβει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ο σύλλογος. Όσον αφορά τα περσινά, δεν υπήρχε για αυτά που έγιναν στην τοποθεσία Ζήγρα, Λοντζάρια κτλ. Που έχει ανοίξει τυπογραφία, δεν έχει καμία σχέση με την εκδήλωση που πραγματοποιούμε. Το θέμα αυτή καθ' αυτή την εκδήλωση. Ωραία. Ήτανε για το θέμα του Natura. Εάν πρέπει να γίνεται ή να είναι κάποιος εκεί στο Natura. Εάν μπορεί να πάει στο Natura και να βρίσκεται εκεί πέρα στην περιοχή. Βέβαια, εκεί δεν μας πείραζε. Είναι και τα φορτηγά, έτσι δεν είναι. Είναι αυτό το τραγελαφικό που συμβαίνει. Και τα μηχανήματα τα βαριά και τα αυτοκίνητα που περνάνε, όλα αυτά δεν οφειλούν. Και ακόμα εκεί βρίσκεται ακόμα στο στάδιο υπόθεση προανακριτικό. Θα δούμε πώς θα τελειώσει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Όχι, σας το λέω γιατί μας έχουν καλέσει, έχουμε δώσει καταθέσεις. Το γνωρίζω. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το αίτημά μας, εμείς ζητάμε το συγκεκριμένο χρόνο για να γίνει η εκδήλωσή μας. Τώρα, το τι εκδήλωση θα κάνουμε και πώς θα το, ό,τι άδειες προβλέπονται και αν προβλέπονται, θα τις αναλάβουμε εμείς. Εμείς θέλουμε απλά και μόνο την παρακόρηση του χώρου αυτό για τις 3-4 ώρες που είναι για την εκδήλωση. Τίποτα. Ναι, εσείς καλά τα λέτε, αλλά καλό θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορείτε να πείτε ότι θέλω να κάνω γενικά μια εκδήλωση, ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι κανονικά εμείς θα συμφωνήσουμε στο να γίνουν καλυστία αλόγλου. Τα πάρτε, να τα περπατάτε, να τα κάνετε βόλτες, να κάνετε κανένα ραχμάλι που λέμε έτσι στα κοντά, στα γρήγορα. Κύριε Πρόεδρε, δεν ζητάμε καλυστία αλόγλου. Τι ζητάτε? Εκδήλωση γενικώς. Εκδήλωση γενικώς δεν μπορεί να δώσει δήλωση. Μπορεί. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει ειδικογραφία. Η δικογραφία είναι για το θέμα του Natura. Εάν έγινε εκδήλωση, εκεί πέρα είναι θέμα, υπάρχει χώρο του Natura. Σα πω, σε λίγο. Ναι, βρίσκω το θέατρο. Άρα, γνωρίζετε καλύτερα από εμένα. Είναι και από την υπηρεσία. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν ζητάμε για θέματα καλυστίων οτιδήποτε. Εμείς ζητάμε να γίνει μια εκδήλωση του συλλόγου μας. Τώρα, εάν οποιοδήποτε μπορεί να μου φέρει ένα το νομοθετικό πλαίσιο που να λέει ότι απαγορεύεται να κάνουμε εμείς κάποια εκδήλωση σε κάποιο χώρο που δεν είναι Natura, γιατί συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι Natura, ας μου το φέρει. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα να γίνει η εκδήλωση του συλλόγου μας. Κανένα νομοθετικό πλαίσιο που να το απαγορεύει. Δεν χρειάζεται να απευθύνεστε σήμερα, δεν παίρνω μόνο απόφαση. Εδώ συζητάμε τώρα για να μας ακούσουν και. Λοιπόν, απόφαση παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο ολόκληρο. Τώρα, από τη στιγμή αυτή είναι κρίμα ένα έθιμο και ένα έθιμο που 96 ετών, όπως μας λέει εδώ πέρα ο Πρόεδρος, και μια δραστηριότητα που χαίρει της εκτίμησης όλου του πληθυσμού της Δυτικής Λέσβου. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εμένα, μην κοιτάτε εμένα. Εμένα με έχουν σταυρώσει για το θέμα αυτό. Το λέω σε εσάς, ο Πρόεδρος του Δυτικού Συμβουλίου. Και σαν τον Χριστό και σαν τον Άγιο Πέτρο ανάποδα. Την μέρα και του κύριου αξί μας έχει σταυρώσει μαζί, έτσι, σαν χριστιανοί δίπλα-δίπλα του Χριστό που ήταν εκεί πέρα. Σαν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, σας επευθύνω χρησιμοποιήσατε. Ωραία, τώρα, αν το Συμβούλιο του Δημοτικού Συμβουλίου θέλει να απορρίψει μια τέτοια αίτηση, η οποία θα αναλάβει την ευθύνη αυτή, να απορρίψει μια αίτηση, η οποία είναι και μια εκδήλωση ενός συλλόγου, με ενδιαφέρει τόσο κόσμο για αυτό το πράγμα. Ωραία, κατάλαβα πώς το θέτετε, εντάξει. Δηλαδή, κατάλαβα πώς το θέτετε. Κύριε Ακοκινέη, γνωρίστε τι θέλατε να πείτε. Θέμα. Και μετά θέλει να κάνει μια ερώτηση, ποιος είπε ο Αποστόλης. Λοιπόν, με την ευκαιρία μια που βρίσκεται το Σωματείο Αγίας Τριάδας εδώ, καταρχήν έχω να ενημερώσω ότι σαν αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και περιουσίας προσωπικά γνωρίζετε πολύ καλά ότι μόνη μου έχω 5 τυπογραφίες και μια τυπογραφία όλο το Δημοτικό μας Συμβούλιο για τις εκδηλώσεις που έγιναν πέρυσι στην περιοχή του Τζάρια. Το τελευταίο διάστημα μας ήρθε από το ΣΥΓΑΠΕΣ και μας υποχρεώνει και έχουμε συνεχώς ομοιοποιήσεις να κάνουμε να αποκαταστήσουμε την περίφραση, να βάλουμε την αγκίδες απαγόρευσης με αυτά που μας ορίζει και να αποκαταστήσουμε όλο τον χώρο της διάνοιξης του δρόμου χειρονακτικά. Όπως γνωρίζετε, η διεύθυνση περιβάλλοντος δεν έχει προσωπικό. Η πολιτική προστασία, η αυτοεπιστασία δεν έχουν ανθρώπους για να κάνουν αυτό χειρονακτικά και μόνο τον χώρο που έχουν οι υπηρεσίες τους ώστε να απευθυνθούν στον κύριο Ιωργάνου και στον κύριο Αξή. Οπότε θα παρακαλούσα πολύ, σαν σωματείο, νομίζω θα έχετε τη διάθεση να βοηθήσετε
μαζί ο Δήμος θα πρέπει να είμαστε και εμείς σαν υπηρεσία παρών, όπως και από τον ΟΦΗΤΕΚΑ που θα παρακολουθούν και μας επιβάλλουν να κάνουμε αυτές τις εργασίες, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, λίγο ξεφέρουμε τώρα, όλα λίγο ξεφέρουμε. Έχουμε πει 30 Αυγούστου και εγώ τους υποσχέθηκα ότι θα ξεκινήσουν οι ίδιοι. Μισό λεπτό, θέλει να κάνει μια ερώτηση ο κύριος Σαλατζάς, έχει γεστεί στο λόγο. Μετά εσείς. Θα βρεθούμε κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Είμαστε στη διάθεσή σας πάντως, είμαστε στη διάθεσή σας. Δεν υπάρχει ένα θέμα, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Κύριε Αδάνη, σαν προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας, πολιτικός προϊστάμενος, στην εισήγηση δεν είδα μία απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, όπως είχαμε στο προηγούμενο θέμα. Ένα αυτό. Και ποιο λόγο κύριε συνάδελφε, γιατί εννοείται για το κύριο Αλάνη, για αυτό εδώ, ναι. Της τεχνικής. Ναι. Για την Αγία Τριάδα μιλάμε τώρα. Δεύτερη μυστικό. Ναι. Μπορεί να υπάρχει και να μην το είδα. Δεν νομίζω, δεν το είδα πάντως. Θα το ήθελα. Θα το ήθελα. Από την τεχνική υπηρεσία θέλω θέση της τεχνικής υπηρεσίας. Οπωσδήποτε πάνω σε αυτό. Και δεύτερον, διαβάζοντας το πρακτικό του τοπικού συμβουλίου, κατά τα άλλα, σε όλες τις περιπτώσεις θα δίνεται πάρα πολύ σημασία, λέει στη δεύτερη παράγραφο ξεκάθαρα ότι ζητήσανε για διεξαγωγή υποδρομιών. Μπορεί να είναι λαθασμένο. Δεν ξέρω. Εδώ όμως έτσι γράφει στην εισήγηση που έχουμε. Δεν μπορώ να ελέγξω τι γράφει καθένας. Δεν ρωτάω. Δεν ρώτησε σας, κύριε Ψούχνο. Ούτε σε αντιπαράθεση μας. Εγώ τονίζω για να καταλάβετε ότι και εμείς παίρνουμε κάποιες εισηγήσεις που καθόμαστε σπίτι μας και τις διαβάζουμε. Και ερχόμαστε εδώ για να πάρουμε θέση να προστατεύσουμε ό,τι μπορούμε να προστατεύσουμε. Κύριος Αλεξανδρής. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Αναφορικά με το παρακτικό το 22 του τοπικού συμβουλίου, από όσο συζήτησα και με τα μέλη του σωματείου, όντως δεν μπορούν να ελέγξουν, ούτε έγινε, θεωρώ, κάποιο λάθος στη διατύπωση. Αναφορικά τώρα στην περσινή δικογραφία, θα ήθελα να κάνω γνωστό στο σώμα ότι η δικογραφία δεν έχει να κάνει, δηλαδή τα αδικήματα τα οποία έχουν απαγγελθεί και έχουν εισαχθεί πλέον, έχει πάρει το δρόμο, θα φτάσει και στο ακροατήριο, ολοκληρώθηκε η προδικασία. Έχει να κάνει ξεκάθαρα μόνο με την υποβάθμιση περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε νομοθετικό πλαίσιο όπου να απαγορεύεται η διεξαγωγή υποδρομιών. Όντως ο Δήμος μπορεί να κάνει την παρακόρηση για τη χρήση και μόνο ενός οικοπαίδου, ενός δρόμου. Από εκεί και πέρα, όχι μόνο στα 96 έτη που διεξάγεται το έθιμο, τα τελευταία χρόνια που δίνουν ίσα ίσα έμφαση στην ευζοία, επαναλαμβάνω, στην ευζοία και στο τυχόν βασανισμό των ζώων, δεν έχει γίνει από την Ελλάδα, δεν έχει σχηματιστεί καμία δικογραφία, γιατί ενώ διεξάγονται σχεδόν σε κάθε νομό αρχιτές υποδρομής, δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη και δεν έχει ανοιχθεί καμία δικογραφία που να αναφέρεται στην διεξαγωγή υπηκών αγώνων. Ο λόγος είναι γιατί δεν υπάρχει σαφές θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο. Αν δεν ήταν ο δώρος που είχε γίνει πέρυσι το σημείο της διεξαγωγής, δηλαδή οι αλληλές, τότε δεν θα υπήρχε καν θέμα άσκησης ποινικής διώξεως. Και πολύ σωστά αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε, ότι παραβλέπουμε τα βαζάδικα πολιτικά των 40 δόνων, γιατί τόσο είναι το μεικτό τους βάρος,
και τις μπουλντόζες και εστιάσαμε... Τα 130 τους αλεξιπτοντιστές και πέρα τους πουλάκιδες, τα, όλα αυτά, έτσι, αυτά δεν οχλούν. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν έχει καμία απολύτως ποινική... Λοιπόν, ακούστε λίγο, εγώ πάντως μισό λεπτό κύριε Ράνη. Κάθε μισό να τη θέση. Λοιπόν, για να προλάβω λίγο, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που έχει γυρίσει να μιλήσει πούμε, για τα άλλα τα θέματα, λίγο. Η πρότασή μου προς το σώμα θα είναι να συμφωνήσουμε να παραχωρήσουμε το δρόμο για τη συγκεκριμένη τέτοια για εκδήλωση, η οποία συνάδει με το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας, ακριβώς όπως το διατυπώνω εγώ. Πολύ σωστά. Εντάξει, και από εκεί και πέρα. Εσείς μπορεί να παίρνετε την ευθύνη και καλά κάνετε και την παίρνετε σε σωματείο. Ό,τι και να θέλετε να κάνετε εκεί, εννοείται ότι θα πρέπει να προστατεύσετε ζώα, αναβάτες, σκηνό κτλ. Το οποίο σημαίνει, έτσι, ότι για όνομα του Θεού, εκεί πέρα ξέρετε ποιες κατηγορίες δεν δημιουργούν πρόβλημα. Το γνωρίζετε πλέον πολύ καλά. Εντάξει, δηλαδή, το ντόπιο παλογάκι που θα κάνει το αραχμάνι του και θα κάνει με τον γούστο οι αναβάτες κτλ. Μια χαρά είναι. Τώρα τα μεγάλα, τα άλογα, τα γρήγορα, τα πολύ κτλ. Μέσα στην τέτοια στιγμή δρόμο κτλ. Καλό είναι να λείψουν. Αυτά έχετε για τα γούστα σας τα προσωπικά. Αυτό σας το λέω σαν φιλική συμβουλή σας στρατής για λαγότες. Δεχόμαστε κύριε πρόεδρε τη συμβουλή σας. Απλά σας λέω. Εγώ σας είπα πώς. Σας είπα μια συμβουλή σαν άνθρωπο, ο οποίο έχω μεγαλώσει με αυτό το έθιμο, το αγαπάω, το παρακολουθώ κτλ. Εντάξει, έτσι λίγο για, λοιπόν, να, για να κάνουμε πάνω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Νίκος Αλεξανδρίδης. Ναι. Γενικότερα, επειδή δεν υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο αυτό της απαγόρευσης των υποδρομιών ή της υπηκής εκδήλωσης, τέλος πάντων, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει παντού πρόβλημα, είναι γνωστά. Διαφημίζονται. Γεια σας το λέω γιατί και το λέω και μπροστά στου όρου με τα λόγου γνώσεως. Έτσι, οι υπηκοί αγώνες γίνονται όπως λέτε παντού σε όλη την Ελλάδα. Οι παραδοσιακοί. Έτσι, οι υπηκοί αγώνες γίνονται και πάνω στο νησί το δικό μας σε ένα σωρό άλλα μέρη. Τι θέλετε να αναφέρω, θέλω να αναφέρετε το Ήπιος, θέλω να αναφέρετε τα Κεραμιά, τι θέλετε να αναφέρω. Για όλα αυτά, θέλετε να αναφέρω μια Παρασκευή. Που γίνονται τα αραχμάνια μπροστά στο στρατόπεδο και να είστε πάνω σε άσφαλτο. Και πάλι δώσαμε άδεια κτλ. Έτσι, λοιπόν, ναι, μεν, αλλά σας υπενθυμίζω, αγαπητέ φίλε, ότι είδατε ότι τα φώτα μόνο σε εμάς πέσανε. Δεν πέσανε πουθενά άλλο. Διότι, να σας πω, λόγω του σημείου. Άρα λοιπόν, για να το τελειώνουμε το θέμα, δίνουμε άδεια. Συγγνώμη, τι. Για να τελειώσω το θέμα, δεν έπρεπε να τοποθετηθούμε. Αν δεν ήταν μια κονατούρα, δεν θέλετε κύριε Ολάντα. Να τοποθετηθώ, δεν. Όχι, να τελειώσω. Πρόεδρε, να απαντήσω πρώτα στον κύριο Ολάντα και να κάνω μια ενημέρωση του συναντέλφου μας. Το σωματείο στην αίτηση που υπέβαλε στο Γραφείο Δημάρχου και στη Δημοτική Επιτροπή μιλάει για πολιτιστική εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος προκειμένου να διατηρηθεί το έθιμό μας όπως μας εγκρίνεται το κλείσιμο του αγροτικού δρόμου στην περιοχή του Χριστού με τόχη Αγίων Αναργύρων στις 24 από 5 έως 8 η ώρα το απόγευμα. Λέει η διέλευση των εγχειμάτων προς το Μητρόπιο. Διάβασα πριν. Λοιπόν, εδώ δεν αναφέρει πουθενά για υποδρομία. Έρχεται λοιπόν το τοπικό συμβούλιο Δαφείων και γράφει αυτό που γράφει. Αποφασίζουμε τη μη παραχώρηση του δρόμου για λόγους ασφαλείας. Θεωρούμε ότι είναι ακατάλληλο για τέτοια χρήση, διότι είναι πολύ κινδύνος για τα ζώα, αναβάτες και κοινό. Και βέβαια εδώ μιλάει για διεξαγωγή υποδρομιών. Η τεχνική υπηρεσία με βάση τα δύο έγγραφα αυτά απάντησε κύριε Αλατζά. Μήπως δεν υπάρχει, επειδή ήταν το θέμα εκτός υπηρεσίας, δεν υπάρχει... Όχι, υπάρχει το έγγραφο που απευθύνεται στην Δημοτική Επιτροπή. Ουσιαστικά διαβιβάζει το αίτημα του Συλλόγου της Αγίας Τριάδας και την απόψη του τοπικού συμβουλίου χωρίς να παίρνει θέση. Εμείς αυτό που πρότεινα και εγώ, δίνουμε το παραχωρούμε το δρόμο
παραχωρούμε τον δρόμο για εκδήλωση η οποία έχει να κάνει με το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας, έτσι, και το σωματείο οφείλει να φροντίσει για τα νόμιμα, ό,τι προβλέπονται εκ του νόμου. Τι εκδήλωση θα κάνει. Θα φροντίσει να είναι νόμιμη, θα φροντίσει να είναι ασφαλής κτλ. Κτλ. Με δικιά του ευθύνη. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έχει την ακριβότητα. Εντάξει, κύριε Σικά, τι θέλετε εσείς. Ήθελα να πω να παρακολουθεί ο χώρος αυτός για τα... το σωματείο και δεν νοείται σε μια περίοδο που γίνεται τέτοια εκδήλωση που έχει 96-100 χρόνια πορεία να την ακυρώνουμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να τη στηρίζουμε τις εκδηλώσεις. Αλλά επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το περσινό διαδικαστικό εκεί των δικαστηρίων, να βρεθεί ένας τρόπος, Πρόεδρε, θα ήθελα να βρεθεί ένας τρόπος η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γραφτεί με τέτοιο τρόπο, ας το δει και κάποιος νομικός, να το φτιάξουμε. Να είναι καλυμμένο το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, συμφωνούμε κύριε. Θέλετε να το πείτε κύριε Διόρδανε, να τελειώνουμε. Όχι διεξαγωγή υπηκών αγώνων. Εντάξει, ορίστε κύριε Ροζάνο. Θα εστιάσω σε δύο θέματα. Κύριε Ξαδρή, διεξάγονται, όπως είπε και ο πρόεδρος, τυπικοί αγώνες και στο νησί μας, αλλά και σαν αγέλη, σε πάρα πολλά χωριά και σε πολλές περιόδους. Δηλαδή... Και συνήθως επί τη ευκαιρία τοπικής εορτής κάποιου Αγίου. Ήταν αυτό μια ανακάλυψη κάποιων τοπικών εδώ πέρα παραγόντων που δεν θέλανε να γίνουν αυτοί οι αγώνες. Αυτό είναι το ρεζιμέ. Γιατί ήταν η κονατούρα. Αυτή ήταν η ανακάλυψη. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο. Κρυβόμαστε κάποιων τοπικών δημοσιογράφων που χρειαζόταν και θέλανε και δεν μπορούσαν να απαγορεύσουν τις επικές εκδηλώσεις και πήγανε στο Νατούρα. Πριν 10 μέρες διεξήχθησαν αγώνες τυπικοί και μάλιστα με καθαρό αίμα που υποτίθεται όσοι δεν είναι γνώστες φοβούνται ακούγοντας τη λέξη καθαρό αίμα ότι αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Έγινε στην πλάτη στα Μεστεγνά. Η περιφέρεια πήρε πολύ κάτω. Απλά το σημείο δεν είχε θέμα ούτε με υποβάθμιση περιβάλλοντος ούτε Νατούρα. Απλά πατήσαμε, ήταν διασάρικο το θέμα. Όπως η Βουλή, γιατί διαφώνησε. Φοβήθηκε για την ασφάλεια των αναβατών. Ήταν περισσινά, αλλά πέρυσι υπήρξε μια παρανόηση. Ήταν άλλο το αδίκημα. Λοιπόν, εντάξει, το καταλάβω. Κύριε Ροδάρο, κάτι μια προσέξη. Τώρα, μάλλον, διαρωτώ με συνάδελφοι, τι κάνει ο Νιάος στα κεραμίδια, δηλαδή. Υποδρομίες θα γίνουν. Έτσι, είχα να το διαβεβαιώσω, εντάξει, να το ξέρω. Το αίτημα για... Εγώ θέλω να το ξέρω. Δεν θα γίνει μόνο υποδρομίες. Εγώ σας ρωτάω συγκεκριμένα. Φαντάζομαι ότι θα κάνει υποδρομίες. Και το εδράζω σε συγκεκριμένα γεγονότα. Αν δεν πήγα να κάνω υποδρομή, ξέρω εδώ ο φίλος Παναγιώτης, έκανε ολόκληρη ιστορία για να διαπλατήσει το δρόμο. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν υποδρομίες. Οπότε και υποδρομίες. Εντάξει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι αν θα γίνουν υποδρομίες. Συγκεκριμένο. Άρα, συζητάμε το θέμα για υποδρομίες. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Όχι, το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω πάρει το εντάξει. Τι θα δώσουμε εμείς είναι ένα άλλο θέμα. Συζητάμε όμως για υποδρομίες. Ρε παιδιά, σας βλέπω, η Αγία Τριάδα, η Αγία Τριάδα δεν είναι πληθώρα εκδηλώσεων. Έχει μια πληθώρα εκδηλώσεων. Την Κυριακή γίνονται κάποιες συγκεκριμένες, τη Δευτέρα κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Θέλουμε άδεια για να γίνουν αυτές οι συγκεκριμένες. Ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω να τοποθετηθώ για ένα συγκεκριμένο θέμα. Γιατί το πάτε στην εξέδρα, επειδή καταλαβαίνω ότι είστε φαν των υποδρομιών. Δεν είναι κακό. Δεν του παρέσουν κάτι καμιά λύση και εμείς μου αρέσουν. Απλά σας ρωτώ γιατί. Διότι πρώτον έχω ένα πρακτικό εδώ από ένα τοπικό συμβούλιο που αναφέρεται σε υποδρομίες. Άρα ισχύει αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι έχω δεχτεί τουλάχιστον 15 τηλεφωνήματα από περίπου εκεί τη περιοχή, οι οποίοι οι άνθρωποι αγωνιούν για τα κτήματά του δίπλα και για τι εναλλάξει του και για όλα αυτά. Και δεν θα κάνουν τώρα και λέω, τα... Δεν ξέρω, θα κάνουν και 2.000 ευρώ, δεν το ξέρω. 2.000 ευρώ. Ακούστε λίγο. Στον πρόεδρο απευθύνομαι, δεν απευθύνομαι τώρα σε εσάς. Λοιπόν, κύριε Ιορδάνο, η τοποθέτησή σας ποια είναι. Η τοποθέτησή μου είναι λοιπόν, κάθε φορά που συζητάμε ένα θέμα, λαμβάνουμε υπόψη την άποψη του τοπικού συμβουλίου. Γιατί την αγνοούμε. Εδώ υπάρχει μια άποψη.
κάθε φορά βρομοδοτική βέβαια. Και εσείς κύριοι συνάδελφοι, πάντα ρωτάτε την άποψη του τοπικού συμβουλίου. Ωραία, γιατί το αγνοούμε, το βάζουμε στην κουβέντα μας. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, παιδιά, μην πετάγεστε για να τελειώνουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτό. Εσείς συντάξεστε δηλαδή με την άποψη. Συντάξεστε με την άποψη του τοπικού συμβουλίου, αυτό μου λέτε. Όχι, σας λέω γιατί δεν συζητάμε για την εκτίμηση αυτή. Λοιπόν, ο πρόεδρος διαμορφώνει την πρόταση όπως ψηφίζεται και αυτός θα το κάνει και σήμερα. Κύριε Αλεξανδρή, ένα τελευταίο και βασικά λόγω των νομικών σας γνώσεων. Επαναλαμβάνουμε και γίνουμε κοραστικό ο λόγος που όχι μόνο το συγκεκριμένο τοπικό, το οποιοδήποτε τοπικό, ενθυμούμενο τα περσινά γεγονότα, θεωρεί έχει, ότι είναι συνυφασμένο η άσκηση ποινικής δίωξης του κάθε κοινοτάτη και του τοπικού συμβουλίου με τη διεξαγωγή υπηκών αγώνων. Δεν έχει να κάνει. Αν δει κάποιος το κατηγορητήριο για το οποίο έχω λάβει γνώση και έχω δει ακριβώς τα αντικείμενα τα οποία έχουν επαγγελθεί, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τη λέξη άλογο. Μας το είπατε, το κατανοήσαμε. Απλά κύριε Γελαγό, κύριε Παρελέ, επειδή υπήρχε σύγχυση, θεωρούν ότι δίνοντας το OK στο να γίνουν αγώνες, κάθε χρόνο θα γίνεται άσκηση νέας ποινικής διώξεως. Λοιπόν, όπως και να έχει το ζήτημα. Λοιπόν, η πρόταση η οποία διαμορφώνεται έχει ως εξής. Ότι ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί με την παραχώρηση του δρόμου, τις ώρες που είπατε, όπως τα είπατε κτλ. Έτσι, σε σχέση με εκδήλωση που έχει να κάνει με την πανήγυρη της Αγίας Τριάδος. Είμαστε σαφείς. Λάβετε σας παρακαλώ πάρα πολύ υπόψη μου, γιατί όταν έρχομαι και τα βλέπω κι εγώ, θέλω να βλέπω ωραία πράγματα, εντάξει, τις παρατηρήσεις που σας έκανα σαν φίλος. Έτσι. Δηλαδή, ξέρετε πολύ καλά, να μην τα αναφέρουμε και τα λοιπά, τι πρέπει να προσέχετε. Βλέπετε ότι και στην Αγία Παρασκευή που κάνουν μόνο ραχμάνια δεν δημιουργείται πρόβλημα. Αφήστε τα... Εντάξει, λοιπόν, κύριες, ψηφίζουμε. Είναι ο Χριστός, λέγεται, στο μετόχι εδώ των Αγίων Αναρχείρων, είναι κοντά στην Κανονή, αλλά ανοίξει την τοπική κοινότητα δαφείων. Πού να σου πω τώρα, είναι στο Παρθένι. Στο Παρθένι. Γινόταν και παλιά εκεί. Και μάλιστα παλιά τα δάφια εκεί, είχαν και γαϊδροδρομίες κάνανε κάποτε, αν θυμούνται οι παλιοί. Και αυτές παράδοσες και γίνανε. Γι' αυτό δεν θα πω μεγάλο για γάιδρο. Πουλήσαν για σαλάμια όλοι, λοιπόν. Ορίστε και. Νομίζω πρέπει να γίνει ονομαστική. Ονομαστική θα γίνει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καταρχήν, ονομαστικά, ποιοι είναι κατά λευκό ή παρόν, να μου πούνε. Ονομαστικά. Ρε παιδιά, το μαζεύω, εντάξει. Θα πεις εσύ, εγώ είμαι κατά, μου σημειώνω εγώ, εντάξει. Το παίρνω έτσι. Ποιοι είναι κατά λευκό ή παρόν, να σου κάνω έξω να βάλω σκοπιστικά. Γιατί μπορεί να υπήρχε κάποιο διαφορετικό. Ονομαστικά, εσείς πείτε μου, σας ακούω, θα σας πάω το μικρόφωνο την ψήφο σας. Πρέπει να γραφτεί. Είναι σοβαρό το. Η ψήφιση αυτή είναι πολύ σοβαρή. Και εγώ δεν θέλω να πάω κατηγορούμενο. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, είπα ονομαστική για να πάρω την ευθύνη του ψήφου μου και η παράταξη ο καθένας να πάρει. Αλλά λέτε. Εμείς. Χωρίς την αλλαγή του τοπικού συμβουλίου και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, πάμε κατά. Και, εσύ πας κατά. Έχουν γίνει πολλά ατυχήματα, έχουν φανατωθεί άλογα, διαφωνώ με τον κύριο Αλεξανδρή και πάνω στη Μυτιλίνη και πριν 2 χρόνια. Καλά, το άλογο μπορεί να σπάσει το πόδι του Σμόρ, καλά. Δηλαδή ότι δεν έγινε ατύχημα που λες. Σε όλες το πήγαμε. Δεν έγινε και τώρα στο πόδι της υπογραφίας, Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Ναζάκατα, εσείς είστε κατά, κύριε Βαλεντζή, κατά. Εσείς κύριε Κόμπρα κατά, εσείς κύριε... Πριν πει σε ψηφοφορία, μπορώ να κάνω μια πρόταση. Και τώρα φτάσαμε. Ναι, εντάξει, δεν ήξερα ότι υπήρχε απόφαση από το τοπικό συμβούλιο. Νόμιζα ότι ήταν λόγω νατούρας. Όχι, δεν είναι το. Μήπως πρέπει να μπει θέμα στο τοπικό συμβούλιο ξανά μετά αυτό και να είναι και εδώ ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου να εξηγεί γιατί είπαν ότι κάποιος δεν μπορεί να είναι. Βέβαια, δεν σου πω κάτι. Γιάννη, ο σύλλογος, το σωματείο, στην αίτησή του για το τέτοιο έκανε και εκδήλωση στο τοπικό συμβούλιο δαφείο. Το τοπικό συμβούλιο δαφείο πήρε και έβαλε την λέξη υποδρομίες μέσα. Κατάλαβες τι έγινε. Αυτή το
Το τοπικό συμβούλιο που είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη υποδρομίως, ο σύλλογος γύρισε τον δρόμο για εκδήλωση. Κατάλαβες τι έγινε. Αυθαίρετα μπήκε ο όρος αυτός. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, εσύ κατάλαβε. Καλησπέρα σε όλους. Είναι πολύ λεπτά τα θέματα των παραδόσεων και επίσης της ασφάλειας. Εγώ θα συνταχτώ με αυτό που είπε ο κύριος Γιαμαγώτης. Εάν τηρηθούν τα πλαίσια τα οποία θα αποκλείσουν τα τέσσερα που λένε, ξέρετε τι είναι σύλλογος, τα τέσσερα και τα γρήγορα, γιατί όπως και στην Αγία Παρασκευή δεν υπάρχει ένα πρόβλημα με τα ραχμάνια, γίνονται κανονικά οι εκδηλώσεις. Εγώ συντάσσομαι αν είναι νομικό το, δηλαδή δεν είναι νόμιμα τα πράγματα και δεν υπάρχει πρόβλημα με κάποια παρατυπία. Με δυο λόγια αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος, εγώ συντάσσομαι αυτή την πρόταση να γίνουνε, αλλά να γίνουνε στα όρια που πρέπει να γίνουνε. Εντάξει, θα το συντάξουμε όπως πρέπει. Πάμε. Αυτό, όπως είπε ο κύριος Σικάς, δηλαδή να μην υπάρχουν προβλήματα. Αυτό. Δεν είμαστε εδώ πέρα για ούτε για να δημιουργήσουν πρόβλημα σε κανένα έθιμο, τίποτα. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Εντάξει, καλά. Αυτό από μένα. Γιάννη. Απλώς έκανα την πρόταση να είναι ο πρόεδρος και τέτοια πράγματα που υπάρχει τόσο μεγάλη αντιπαράθεση. Έπρεπε να είναι ο πρόεδρος του τοπικού να εξηγεί για ποιο λόγο δεν ψήφισε αυτό το θέμα. Εμείς όταν κάνουμε Εμείς όταν κάνουμε συνεδρίες θέλουμε σώμα. Δεν τα έχουν, εγώ δεν είχα δεν ήξερα κάτι. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Αυτή δεν είναι ψήφο. Να δικαιολογήσετε ψήφο θέλετε. Ο κύριος Ιορδάνος δικαιολογήσει ψήφο. Κύριε συνάδελφοι, εννοείται ότι δεν έχω μικρόφωνο. Λοιπόν, φαντάζομαι ακούγομαι για καταγραφή. Λοιπόν, συμφωνώ με το σωματείο σας, είναι παράδοση όντως και εγώ και εμένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Δεν το συζητάμε. Έχω όμως και θέλω να καταγραφεί ψυχοσύνομαι θετικός όσον αφορά την θέση που έχει, την πρόταση μάλλον που έχει κάνει ο πρόεδρος. Θέλω να γίνει μια καταγραφή. Επειδή έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα ανθρώπων που έχουν όμως ιδιοκτησίες εκεί στην περιοχή και φοβούνται για τις ιδιοκτησίες τους, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ τις ζημίες που θα γίνουν σε σειρματοπλέγματα και σε κατασκευές που ήδη υπάρχουν να δεσμευτείτε σήμερα ότι θα τις επανορθώσετε. Δεν λέω για τη ζημιά που θα γίνει στον δρόμο, θα την επανορθώσω εγώ. Τι ζημιά θα γίνει στον δρόμο? Ελάτε να δούμε. Είναι έτσι που γίνεται εκεί πάρα πολλά χρόνια. Το θέλει ο κόσμος εκεί. Το θέλει και ο ντόπιος εκεί. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να τεκμηριώσει ψήφο. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να τεκμηριώσει ψήφο, λέμε. Οι υπόλοιποι είστε θετικοί, λοιπόν. Είπαμε αυτά που λέμε. Θετικοί. Ωραία. Ψηφό.